Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Τελευταία μέρα της εβδομάδος. Τελειώνει το Euro την Κυριακή, το μεγάλο παιχνίδι Γαλλία-Πορτογαλία. Βλέπουμε τη Γαλλία να κερδίζει στο 90 λεπτό. Αυτή είναι η πρόβλεψή μας. Το γιατί, εντάξει, το έχουμε εξηγήσει εδώ και κάνα δύο μέρες. Είναι ορατό, φαίνεται, κάνει μπαμ, ότι δυστυχώς ο Σάντος δεν θα μπορέσει να το πάρει και η Γαλλία μέσα στην έδρα της θα πάρει το Euro 2016. Η αλήθεια είναι ότι συνολικά ήταν η καλύτερη ομάδα, έπαιξε και καλύτερη μπάλα, είχε και μεσοεπιθετικά την καλύτερη επιθετική γραμμή σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια. Κάτι μικροπροβλήματα αμυντικά, εντάξει, όλοι είχανε. Οι Γερμανοί, οι οποίοι υπέπεσαν σε ατομικά λάθη κρίσιμα. Δηλαδή, τα δυο πέναλτι τα οποία γίνονται με χέρια από υψηλόσωμους, αμυντικό χαφ και στόπερ, και από μια έξοδο κακή του καλύτερου τερματοφύλακα του κόσμου, ήταν τρία λάθη, λίγα λάθη, αλλά λάθη τα οποία στήχησαν στην ομάδα της Γερμανίας. Δηλαδή, μπορεί να γίνουν σε ένα μάτς τρία λάθη, τέσσερα, και σε άλλο ένα μάτς άλλα τρία λάθη και τελικά να μην γίνει το κακό και ένα λάθος που θα κάνεις να το πληρώσεις. Η Γερμανία το πλήρωσε το λάθος, πλήρωσε τις απουσίες της, πλήρωσε το γεγονός ότι της έλειψε ο σέντερφόρ της, πλήρωσε το γεγονός ότι της έλειψε ο ένας της ο κόφτης και γενικά πλήρωσε το γεγονός ότι βρέθηκε απέναντι σε μια ομάδα η οποία είχε πολύ καλύτερα χαφ στο κέντρο. Δηλαδή από όλα τα χαφ είδα Αγγλία, είδα Γερμανία, είδα Ιταλία, όλες τις μεγάλες ομάδες, Πορτογαλία κτλ. Νομίζω ότι τα χαφ της Γαλλίας είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, σε πάρα πολύ καλή φόρμα, σε μεγάλη ταχύτητα, πατάνε περιοχές, γυρίζουν πίσω, έχουν μεγάλες και καλές διαδρομές, φρεσκάδα, και νομίζω ότι υπάρχουν και δύο καλοί πλαϊνοί. Ο Γκρισμάν, ο οποίος είναι μαμούνι, είναι τσογλάνι, ποδοσφαιρικά εννοώ. Έχει μια τετράδα, πεντάδα ποδοσφαιριστών μεσοεπιθετικά, η οποία μου προκαλεί κατά κάποιο τρόπο και μια ευχαρίστηση να κάτσω να τη δω τη Γαλλία. Στραχωρέθηκα που έφυγε η Ιταλία με το 5-3-2. Τολμώ να πω για τους φιλογερμανούς ή γενικά για τους φίλους του ποδοσφαίρου και του στοιχήματος ότι η Γερμανία, εφόσον πέτυχε το 3-5-2 απέναντι στην Ιταλία, κακώς το χάλασε. Βέβαια, ο προπονητής της, ο Λεβ, αντί για 4-2-3-1 έπαιξε 4-3-3 καθαρό, βγάζοντας πιο μπροστά τον Οζίλ. Ο Οζίλ βέβαια δεν του βγήκε. Και είναι ένα κομμάτι του παιχνιδιού της Γερμανίας που, όπως δεν βγήκε ο Μίλερ ούτε σαν σεντερφόρ, δεν βγήκε ούτε σαν εξτρέμ ο Μίλερ. Και επίσης να πω ότι η Γερμανία με τον Κρος δεκάρι και ένα μέτριο Έμρσταν, πώς το λένε, το εξάρι του, και ένα Σβάινστάιγκερ, για μένα τελειωμένο από μεγάλες διοργανώσεις, ήταν λογικό η Γαλλία του Σισοκό, του Ντογκμπά, του Μαζουητή και αύριο του Καντέ την Κυριακή σαν κόφτη να καταπιεί την Πορτογαλία. Η Πορτογαλία δεν παίζει 3-5-2. Η Πορτογαλία παίζει με ρόμβο. Σε μια κουβέντα που είχα και μια ανταλλαγή απόψεων με τον Γιώργο Τομάτζιο, με τον Ντανίλο σαν εξάρι, αν πάει με ένα αμυντικό χαφ και πάει στις πλευρές με Ζαο Μάριο, Ρενάτο και δεκάρι τον Μαυρούκο, θα τα βρει σκούρα. Θα πέσει πάνω στον Ντανίλο όλο το φόρτωμα και θα δημιουργηθούν προβλήματα. Εκτός κι αν ο Σάντος, ο οποίος είναι ένας κοινικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος το χάσει, το κερδίσει, για μένα έκανε μεγάλη δουλειά με την Πορτογαλία. Διαφοροποιήσει το σύστημα, το κάνει 4-3-3 σφιχτό, ή αν το κάνει 3-4-3 ή 3-6-1 ή 3-5-2. Δύσκολο να το κάνει, ο Σάντος δεν το έχει παίξει. Το έπαιξε στον ΠΑΟΚ μπασταρδεμένο με τον Κοντρέρας δεξιμπακ, το Μαλεζά στόπερ και δεν θυμάμαι ποιος άλλος ήταν στόπερ, και Λίνο αριστερό μπακ. Δεν θυμάμαι τον άλλο στόπερ του ΠΑΟΚ. Με Βιτόλο εξάρι
Γκαρσία λίγο πιο μπροστά να δημιουργεί. Σορλέν σε ρόλο χάμαλο, χάμαλο εντεκαριού. Ήταν ο Σάντος. Ήταν πολύ έτσι στον ΠΑΟΚ. Με αριστερό μπακ, επιθετικογενή, αριστερό εξτρέμ, κόφτη, εργάτη. Με δεξί μπακ τον Σνάουσνερ πολλές φορές ή τον Κοντρέρας, αμυντικογενή, Σαλμπιγκίδη ή Βιερίνια εξτρέμ. Γενικά ισορροπούσε την κατάσταση και στον ΠΑΟΚ φαινόταν ότι αμυντικά για να του κάνεις φάση με τον Σάντος έφτυνες το αίμα και το γάλα της μάνας σου. Δεν μπορούσες δηλαδή εύκολα τον ΠΑΟΚ να τον κάνεις φάση. Σπάνια περίπτωση. Ήτανε για μένα εκείνος ο ΠΑΟΚ ήθελε ένα κλικ καλύτερων ποδοσφαιριστών. Και τι εννοώ, μιας και οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ με τον Σάντος έχουν έτσι μια σχέση και οι ΑΕΚΣΙΔΕΣ. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε center for κλάσεως, είχε το Μουσλίμοβιτς center for, Klein Mind για μένα, Klein Mind. Δηλαδή περισσότερο τον είχε συμμετοχή, βγες, πάρε, βγες στην πλάγια γραμμή, Klein Mind. Λίγα πράγματα, center for, Μουσλίμοβιτς, λίγα πράγματα για μένα. Και είχε και δύο εξάρια, το εξάρι και το οχτάρι του, κάναν γκολ κάθε 6 μήνες. Ο Βιτόλο δηλαδή και ο Γκαρσία. Περίμενες τη δουλειά να τη βγάλει ο Ίβιτς, με το Φόρ, το Βιερίνια. Γενικά η πίσω γραμμή βοηθούσε πιο πολύ ο Κοντρέρας. Για παράδειγμα, η αμυντική half Klein Mind από το επιθετικό παιχνίδι. Αμυντικά ο Βιτόλο ήταν επικός. Μεγάλη χαμαλούκα τράβαγε. Τράβαγε την τεμπελιά του Γκαρσία, γιατί ο Γκαρσία έπαιζε το απατεωνίστικο ποδόσφαιρο κτλ. Στην Ελλάδα. Τα είπαμε αυτά. Τέλος πάντων, μην τα ξαναεπαναλαμβάνουμε. Τα έχουμε χίλιο πει. Έφτιαξε ένα σύνολο πάρα πολύ δυνατό. Αν ο Σάντος για τους κουμαρτζίδες, αν ο Σάντος για τους κουμαρτζίδες δημιουργήσει μια κατάσταση, ένα πιο αμυντικό σχήμα και κρατήσει τους χαφ και τους πλαϊνούς της Γαλλίας και το πάει καμιά παράταση και τίποτα μπέναλτι, μόνο τότε. Αλλιώς εγώ βλέπω τη Γαλλία να το παίρνει στο 90 λεπτό. Αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση, βλέποντας τη Γαλλία σε όλα αυτά τα παιχνίδια. Και η μπροστά γραμμή της πραγματικά είναι συγκλονιστική. Λοιπόν, για μένα είναι πάρα πολύ καλή η επιθετική της γραμμή. Τελειώνει λοιπόν το παραμύθι την Κυριακή. Τέρμα και οι μπύρες, τέρμα και τα λουκάνικα, τέρμα να πούμε και οι μαζόξεις, τέρμα και οι συναντήσεις. Ξέρεις, το ποδόσφαιρο είναι πολλά πράγματα. Δηλαδή για τον οπαδό είναι πώς θα πάει την Κυριακή, πώς θα πάρει την εφημερίδα, πώς θα μπει στα site στην εβδομάδα. Είναι θέμα μεγάλο, χοντρό. Για το φίλαθλο, πολύ καλό. Για τον παίκτη του στοιχήματος, περιμένει. Για τον δημοσιογράφο να βγάλει την είδηση, να κάνει να ράνει. Αυτό που διαφημίζεται, αυτό που παίρνει τη διαφήμιση στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση και ξέρω εγώ, είναι θεματάρα. Και επίσης το μεγαλύτερο κομμάτι είναι ότι δουλεύει η αγορά με το ποδόσφαιρο. Δουλεύει η αγορά με το ποδόσφαιρο. Δηλαδή τώρα μόλις πιάσει 10 Ιουλίου 11 τελειώσει το παραμύθι και μας έχουν εκεί με το στίβο, άλμα επί κοντό και άλμα επί χοντρό, άλμα επί μακρύ και εντάξει, είναι αθληταράδες αυτοί τώρα, εγώ δεν λέω τι είναι αθληταράδες, αλλά δεν συναρπάζουν τα πλήθη. Δηλαδή άντε και πηδάει ο άλλος, ξέρω εγώ, το μήκος, ή κάνει μια κούρσα, ξέρω εγώ, 5 χιλιόμετρα ή 1000 μέτρα ή αυτά, δεν ξεσηκώνεσαι. Δεν σηκώνεσαι από τη θέση σου, δεν θα πας να πλακωθείς με τον άλλον, να πεις ότι η δικιά μου η αθλήτρια έτρεξε καλύτερα από τη δικιά σου, η δικιά μου είναι πιο όμορφη από τη δικιά σου, ξέρω εγώ, ή με αδίκησε ο κριτής, ας πούμε, πάτησε το ποδάρι του αλουνού στο στίγμα εκεί, στο άσπρο στίγμα, και δεν έχει, ας πούμε, συγκλονιστική κατάσταση. Εντάξει, ήταν τότε με τους Αλβανούς που σηκώναν τα βάρη τώρα με τον Ιακώβου και τα λοιπά. Βγήκε η βρώμα ότι παίρνανε, να πούμε, χυμούς ροδάκινα και τέτοια, χάλασε η ιστορία. Klein Mind. Δεν είναι, κάτσε κάτω από την μπάρα και πήδα την κουμπάρα. Δεν συναρπάζει. Δεν συναρπάζει. Τελειώνει δηλαδή 11 Ιουλίου, 10 Ιουλίου το παραμύθι. Μετά άλλος θα τραβήξει στο εξωτερικό στην Καλλικράτη, ο άλλος θα τραβήξει, να πούμε, στην Περαία. Δεν έχει δηλαδή χαΐρι από εκεί και μετά. Τώρα με τα φιλικά του ΠΑΟΚ
με το να έχει τον κανελάκι εκεί αρχίζει και σε πιάνει ο ύπνος. Καλοκαίρι πράγμα, ξέρω εγώ. Ο ένας δίνει την μπάλα στον άλλον, αργό ποδόσφαιρο. Σε πιέρνει ο ύπνος. Μέχρι να πάει η μπάλα από τη μια μεριά στην άλλη. Ναι, θα βγουν μετά να λένε ένα άρεσε αυτός ο παίκτης. Ναι, πολύ ωραίος παίκτης αυτός. Είδες κούρσα που έκανε. Τρομερός ο παίκτης αυτός. Μόλις ξεκινήσει το πρωτάθλημα, εκεί θα φανεί όλη η ιστορία. Τώρα στο φιλικό βρήκαν κάτι χοντρούς εκεί, κάτι αγύμναστους, κάτι γκαρσόνια, κάτι να πούμε τουρίστες κτλ. Τους βάλαν 14 γκολ. Θα μου πεις ναι, ρε μάγκα, 14 γκολ βάλανε. Και ο Παναθηναϊκός έπαιξε μαζί τους και έβαλε μόνο 2. Πώς θα γίνει δηλαδή, εγώ έβαλα 14. Παναθηναϊκός έβαλε 2. Δεν μετράει, μετράει. Είναι ένα μέτρο σύγκρισης το φιλικό, ξέρω εγώ, του Παναθηναϊκού με μπέναλτι. Αυτό για τους βάζελους. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ βάζει 14 γκολ σε αυτή την ομάδα και ο Παναθηναϊκός ιδρώνει να βάλει 2, βαζέλια, καταλαβαίνετε σε τι δεινή κατάσταση, να πούμε, ηχθρή κατάσταση θα είστε φέτος στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, σας βλέπω δηλαδή τέταρτους, μην πω δηλαδή πέμπτους, μη σας φάει καμιά Τρίπολη, ξέρω εγώ κτλ. Τις άλλες ομάδες, εντάξει τώρα. Βέρεια. Ευτυχώς είναι η κυρία Καρυπίδο εκεί, η Ειρήνη, μεγαλομέτοχος, όπως είναι και στον Άρη. Η κυρία Ειρήνη έχει το 89%. Με μεγαλομέτοχο στο Άρη, η κυρία Ειρήνη. Οι Αριανοί έχουν γυναίκες. Από το σκληρό ροκ, να πούμε, οι Αριανοί. Βέβαια. Οι Αριανοί το ρίξαν στο γυναικείο. Πώς το λένε, το ρίξαν στις γυναίκες, να πούμε. Έχουν την άλλη την Πρωτοταυρίνα, να πούμε, η Λασκαρίνα, Μπουμπουλίνα, να πούμε κτλ. Στο μπάσκετ. Την γλύφαν, τη χαϊδεύαν, τη σηκώναν στα χέρια. Κυρία μου, σας αγαπάμε και εσάς και τον άντρα σας και τα λοιπά. Λέω, τι έγινε, παιδιά, εγώ που δεν ξέρω από μπάσκετ. Έγινε, λέω, τίποτα, λέω, φοβερό και τρομερό. Ναι, λέει, λέω, τι έγινε. Ενά, λέει, βγήκε ο Άρης, λέει, τέταρτος. Έλα, ρε φίλε, λέω, σοβαρά. Και χαίρονται αυτοί εδώ οι καρνίβαλοι και σηκώνουν στα χέρια, λέω, την κυρία, λέω, που είναι μεγαλομέτοχος. Ναι, λέει. Δεν λέω γιατί. Είναι, λέει, πρώτη στην πόλη, σαν τους Παοξίδες. Το ξέρεις, μου λέει. Όχι, λέω, δεν το ξέρω. Δηλαδή, λέω τι. Ναι, λέει, οι Παοξίδες πανηγυρίζουν κάθε Μάιο που είναι πρώτη στην πόλη. Ναι, και οι Αριανοί που είναι πρώτη στην πόλη στο μπάσκετ. Σοβαρά μιλάς. Ναι, λέει, οι μεν γλύφουνε το Σαββίδι, ο οποίος πληρώνει και τους έχει, ας πούμε, 30 πόντους μακριά από τον Ολυμπιακό, αλλά τους έχει φτιάξει μια ομάδα τίμια κτλ. Πλήρωσε τα χρέη. Ναι, λέω. Εκεί οι άλλοι, λέει, τους πέρασε ο Παναθηναϊκός, τους πέρασε ο Ολυμπιακός, τους πέρασε η ΑΕΚ. Λέω, ναι, η ΑΕΚ, τους πέρασε και η ΑΕΚ, ναι, λέει. Βγήκανε, λέει, τέταρτη Αριανή. Και τι. Και κάνουν σαν τους χαζούς, λέει, όταν βλέπουν την. Πώς τη λένε, την Τζορτζίνα. Τζόρτζια, πώς τη λένε, την Τζόρτζια. Ποιο πάρε, φίλε, λέω, τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, λόγια πες μου, πώς έχουν τα πράγματα σε αυτή την πόλη. Δηλαδή, πες ότι παίρνεις το αεροπλάνο, έρχεσαι από το Χιούστον, κατεβαίνεις στο αεροδρόμιο, πηγαίνεις να δεις συγγενείς και φίλους, έχεις να τους δεις χρόνια. Και λες, τι έγινε, ρε παιδιά, πρώτο στην πόλη ο ΠΑΟΚ. Ωραία, στο ποδόσφαιρο. Γιατί χαίρονται αυτοί, γιατί πληρώνει ο Σαββίδης. Γιατί χαίρονται αυτοί. Θα παίξουν, λένε, προκριματικά Champions League. Σοβαρά, λένε. Ναι. Εντάξει, είναι μια χαρά αυτό. Πρώτη στην πόλη, εντάξει, κάτι είναι. Να χαίρονται. Ωραία. Οι Αριανοί γιατί χαίρονται, γιατί βγήκανε πρώτοι στο μπάσκετ στην πόλη. Τέταρτη στη βαθμολογία. Και κάνουν γούτσου, 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 νομούμε, με την Τζόρτζια. Έλα, ρε φίλε. Πραγματικά, ναι. Στο ποδόσφαιρο τι κάνουνε. Να, λέει, έχουν τον Καρυπίδη, αλλά δεν είναι ο Καρυπίδης, λέει, είναι η αδελφή του. Αυτή, λέει, έβαλε τα λεφτά, λέει, για τις μετοχές. Καλό. Είναι καλό στα αδέρφια να υπάρχει μια τέτοια καλή κατάσταση. Βέβαια. 89%. Ειρήνη Καρυπίδη. Βέβαια. Λοιπόν, έχει βάλει, λέει, τα λεφτά. Εν τω μεταξύ. Με την ομάδα, λέω, τι γίνεται. Η ομάδα, λέει, οι Αριανοί δεν έχουν ψηλή. Περιμένουν, λέει, μόνο από τον Καρυπίδη. Εδώ δεν είναι κατάντια αυτό. Ναι, λέει, αυτοί, λέει, οι Αριανοί, οι οποίοι λέγανε να φύγουν τα ποντίκια, να φύγουν οι αγελάδες, να φύγουν τα γουρούνια. Να φύγουν, ξέρω εγώ, τα φαντάσματα, να φύγουν, ξέρω εγώ, οι Δράκουλες από τον Άρη και να πάρουν αυτή την ομάδα. Έτσι δεν την πήραν, ναι. Τι την κάναν, τη ρίξαν στη Γάμα Εθνική. Δηλαδή του λέω, τι έγινε, ρε φίλε. Να, λέει, διώξανε, λέει, όλους τους παράγοντες, τους Αριανούς, τους Κοντομινάδες, τους αυτούς κτλ. Μπράβο, ναι. Πήραν την ομάδα, λέει, αυτή. Με ποιον, με τον Σκόρδα. Τι κάνει ο Σκόρδα, του κυνηγάει, λέει. Πώς του κυνηγάει, αφού ήταν φίλοι. Τα χαλάσανε, λέει. Τα χαλάσανε. Τέλος πάντων, πήραν την ομάδα, τη διαλύσανε. Μάλιστα. Και τώρα τι γίνεται. Τώρα, λέει, θέλουν, λέει, επενδυτή. Ζηλεύουν τον ΠΑΟΚ. Καλά, λέω, ρε παιδί μου. Αυτοί οι άνθρωποι λέγαν δεν θέλουμε επενδυτή. Μόνοι μας να πούμε. Ωραία. Και τώρα λέω τι. Αντί να πούνε πάλι μόνοι μας, έρχονται νόμο και λένε στον Καρυπίδη σώσε μας. Αυτό είναι κατάντια. Είναι κατάντια. Είναι επικοινωνιακή κατάντια. Να κάνεις 20 χρόνια αγώνα. Να διώξεις τους παράγοντες. Να πάρεις την ομάδα εσύ. Να τη διοικήσει την ομάδα εσύ.
Ωραία. Να τη διαλύσει την ομάδα εσύ. Και μετά τι να κάνει, διαλύσει και αυτή τη λέσχη την τρομερή. Ναι. Και τι κάνει μετά. Μετά να πούμε, παρακαλά τον Καρυπίδη. Και σε Καρυπίδη. Ο Καρυπίδη είναι αυτό που διέλυσε τη Βέρεια. Είναι αυτό που έκλεισε τον Μαρινόπουλο. Είναι αυτό ο οποίο δεν έχει λεφτά να πληρώσει τον Τάτο 90.000 από πέρσι για να μείνει ο Τάτο στον Άρη. Μόνο του είναι ο Φουκαράς ο Καρυπίδης. Δεν τον κατηγορεί κανένας. Εν τω μεταξύ κάνουν και κάτι μπούκες στους δημοσιογράφους του Μέτροσπορ. Γιατί λέει βγάζετε λέει αρνητικά για τον Άρη. Δηλαδή άμα είναι αρνητικά για τον Άρη τα λεφτά δεν μπαίνουν και ξέρω εγώ υπάρχει θέμα. Να μην το γράψουν οι ρεπόρτερ του Άρη. Να μην το γράψουν. Γράψτε κι εσείς ρε Χαϊβάγια. Όλα καλά είναι στον Άρη. Μετά άμα σας πούνε γιατί δεν γράφατε ότι αυτό και τα λοιπά. Όπως σε μιλάει εκεί τράβατο ένα μπουκετίδι ανάμεσα στα μάτια και ρίξ τον κάτω. Δηλαδή, μονάζικα δικά του τα θέλει. Μην πεις τίποτα, λέγεται, για την ομάδα της Μικράς Ασίας, λέει, τα γράφεται όλα καλά. Δηλαδή, φοβάται να πει ο ρεπόρτερ του Άρη ότι υπάρχει δυσκολία. Υπάρχει θέμα με τον Σκόρδα. Υπάρχει θέμα. Ποια μαρούπα. Ο Σκόρδα θέλει να κάνει, λέει, 2,5 εκατομμύρια ευρώ το ρίσιο από 600.000. Το ΙΚΑ ακόμα δεν έχει πει τίποτα. Για να δούμε τι θα πει και το ΙΚΑ. Εντάξει. Θα δούμε. Α μην κάνετε μπουκα τώρα τους ρεπόρτερ του Άρη γιατί μη γράψουν τίποτα κακό. Εσείς τι έχετε, γκόμενα τον Καρυπίδη έχετε, δεν κατάλαβα. Εσείς τι είστε δηλαδή εκεί, γούτσου γούτσου με τον Καρυπίδη, ό,τι θέλει θα γράψει. Άμα θες μην τον διαβάζεις, άμα θες μην τον ακούς. Τι βιόλα είναι αυτή να πούμε. Τι χούντα είναι αυτή. Τι είστε δηλαδή, τι. Γκόμενες του Σαββίδη, του γιού του Σαββίδη, του Καρυπίδη και του Παπαθανασάκη νομίζεις ότι είμαστε εμείς. Ή του Κόκαλη ή του αυτού, όταν μας πάρει κανένας επιχειρηματίας, ξέρω εγώ τύπου Βαρδινογιάννη, τύπου Κόκαλη, τύπου Μπατατούδη κτλ. Μας αγοράσει, τότε θα κάνουμε αβάντα αναγκαστικά αυτός ο οποίος είναι εργοδότης μας. Είναι λογικό. Τώρα δεν έχουμε εργοδότη όμως, μέχρι στιγμής. Εντάξει. Ούτε Σαββίδη, ούτε Μαβίδη, ούτε Παπαρίδη. Δεν έχουμε. Μέχρι στιγμής. Τώρα αν αύριο δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ούτε Καρυπίδη, ούτε τον άλλο με τη μούρη του Γκαραζιέρη να πούμε. Του Παπαθανασάκη. Είδες οι άλλοι. Βούτυρο οι άλλοι. Ηρακλήδης. Βούτυρο. Τον κάνω τον Παπαθανασάκη, θα το σκίσω, θα τον κάνω, θα το οράνω. Θα του. Να μην σου πω τι θα του κάνει τον Παπαθανασάκη. Τι τον έκανε τον Παπαθανασάκη. Περιμένει, λέει εδώ η Κατερίνη. Ναι. Περίμενε η Έφορε να δεις το λογαριασμό τα λεφτά του Βέλιου. Περίμενε. Άμα τα δεις, φτύσε με, ειδοποία με και εμένα. Πήρε τα φράγκα ο Μάγκας, τα βάλε σε άλλο λογαριασμό. Δηλαδή, άμα θέλει την κοβανάει στον Καναδά και δεν γυρνάει πίσω. Παίρνει ένα διακό και γεια. Σ' αφήνει γεια και πόρδο. Κατάλαβες, γι' αυτό του κοροϊδεύω και του λέει επαναστάτη τη πλάκα. Μα το σκίσω να τον κάνω, τον ράνω. Ακούς τίποτα, τσιμουδιά. Δεν βγαίνουν να μιλήσουν. Τσιμουδιά. Τι να πούνε. Σαν τι να πούνε δηλαδή. Θα το σκίσω τον Παπαθανασάκη, θα πάω διοίκηση πρωτοδικείου Ηρακλή, θα του ρίξω. Αυτοί δεν μπορούν να ρίξουν τον Παπαθανασάκη τη διοίκηση. Δεν μπορούν να ρίξουν τον Παπαθανασάκη τη διοίκηση. Ο Μάνος, να πούμε, και ο Ολλανδός. Εγώ περιμένω να δω τα λεφτά του Βέλιου, να πάρω κανένα μπέκτη, να έρθει ο Φούντας, να έρθει ο Μούντας, να έρθει ο Πιτού Γκαρσία, να έρθει, ξέρω εγώ, ο Γκέτζογλου, ο Μέτζογλου. Πώς στο διάλογο να έρθουν και να σωθεί η ομάδα του Ηρακλή. Έτσι ξέρω εγώ γίνεται. Παίρνει τα λεφτά. Όπως πήρε ο Γούμενος τα λεφτά, να πούμε, από το Σαλπικίδη και τα έβαγε σουβλάκια και σουτζουκάκια ο Γούμενος. Είχε καταδικαστεί. Είχε πρόβλημα ο Γούμενος. Κατάλαβες, γι' αυτό γκαρίζαν οι παόξιδες. Γιατί να την πέσουν στο Γούμενο, την πέσουν στο Σαλπικίδη. Άλλες μορφές αυτοί. Πουλήσανε το Σαλπικίδη στον Παναθηναϊκό για να πάρει λεφτά και να πληρωθεί ο Ζαγοράκης ο Θεός τους. Πήρε λοιπόν τα λεφτά ο Ζαγοράκης και καλώς και πληρώθηκε γιατί είναι παίκτης. Πήραν και οι άλλοι παίκτες. Και ο Γούμενος λέει τα λεφτά δεν τα έβαλε εκεί που έπρεπε τα σωστά. Εκεί τι φταίει ο Σαλπικίδης. Δηλαδή με το ίδιο σκεπτικό, αν δεν εμφανίσει τα λεφτά στο βιβλιάριο του Ηρακλέους ο Γκαρασγέρης, θα πρέπει να πούμε το Βέλιο προδότη. Τι λέτε ρε, τρελή είστε. Οι αθλητές φταίνε δηλαδή. Δηλαδή κανονικά έπρεπε τώρα που η Νότια με έβαλε τα λεφτά, να πει τον Μπουκουβάλα ο κύριος Παπαθανασάκης. Έλα εδώ ρε Μπουκουβάλα, πόσα σε χρωστάμε, 60 χιλιάρικα. Πόσα είναι για να μας κάνεις προσφυγή, ξέρω εγώ, 60, βάλτε στο λογαριασμό 60 χιλιάρικα, να μην μπορεί ο Μπουκουβάλας και ο Μαντουβάλας να κάνει προσφυγή. Τι θα πούμε τον Μπουκουβάλα, ότι είναι παλιωτόμαρο ο Μπουκουβάλας επειδή κάνει προσφυγή. Καλά κάνει ο Μπουκουβάλας. Σε 3 χρόνια ο Μπουκουβάλας ήταν 30 χρονών, 4,
και μην είδατε τον Παναγί. Τι έκανε δηλαδή. Και ο Τσιλιανίδης καλά έκανε. Τι προβάτη Τσιλιανίδη. Τι να του το δώσετε εσείς ρε χουβαρντάδες τα λεφτά του Τσιλιανίδη. Χουβαρντάδες. Όλοι χουβαρντάδες εδώ μαζευτήκατε. Είναι σε 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.340. Φοβούνται λέει να γράψουν οι ρεπόρτερ. Μην μπουν λέει οι άλλοι ότι να κάνετε πόλεμο, δεν χωνεύετε τον Καρυπίδη κτλ. Θα ρίξει και εμείς, ας πούμε, μας χρωστά ο Καρυπίδης λεφτά. Ή έχουμε κάνει να παραδώσει με τον Σαββίδη, ας πούμε, και του κάνουμε πόλεμο τον Καρυπίδη, γιατί ξέρω εγώ, μας έχει δώσει τίποτα χιλιάδες δολάρια ο Καραϊτζίδης, να πούμε, κατάλαβες. Έχετε τρελαθεί τελείως, μου φαίνεται, έχετε χάσει, έχετε παρανοήσει, να πούμε. Και σε όλο αυτό το συμφετό της ανομαλίας, να πούμε, έχετε τον κόκκινο, να πούμε, και τους συναυτό. Οι Γερμανοί φταίνε για τα εκατάντια της χώρας μας κτλ. Και το ρωτάς, ήθελες να έχεις ρε τη Μέρκελ και το Σλόιμπερ, πώς το λένε, και τους άλλους που είναι φιλογερμανοί, φιλόπατρες κτλ. Ναι, λέει, είναι φιλόπατρες. Οι δικοί σου είναι φιλόπατρες. Όχι. Α, έτσι, ε. Αντί να πεις ότι τα δικά μας τα ρεμάλια, να πούμε, η πολιτική είναι για το, να, για το Λούτσο, βρίζεις τη Μέρκελ. Η οποία θέλει, λέει, να διαλύσει την νότια, λέει, Ευρώπη και τα λοιπά. Καλά ξηγέται η Μέρκελ. Την πάρτη της κοιτάει, τη Γερμανία κοιτάει. Τι είναι, σαν τη Μερκούρη που πήγε και έκανε στη Γαλλία, να πούμε, αντίσταση στη Χούντα. Τι ήταν δηλαδή, σαν τον Παπαντρέου που πήγε και έκανε αντίσταση, να πούμε, στη Γαλλία. Και δεν ήξερε πόσα παιδιά έχει με τη μία και με την άλλη. Τι θέλετε, τέτοιους πολιτικούς. Τι θέλετε, δηλαδή, δεν κατάλαβα, να πούμε. Ζηλεύετε που οι Γερμανοί έχουν πολιτικούς που γουστάρουν τα συμφέροντα της Γερμανίας, είναι φιλόπατρες στην πράξη. Να χάσει η Γερμανία, μας έκανε η Γερμανία, μας έρανε η Γερμανία. Άμα μας έκανε και μας έρανε η Γερμανία, γιατί τραβάγατε τη δεκαετία του 60 εργάτες απάνω, γιατί τραβάγανε οι γονείς μας και οι θείοι μας και οι παππούδες μας στη Γερμανία απάνω. Και στο κάτω-κάτω της γραφής τα Volkswagen, γιατί τα αγοράζατε, να πούμε. Να αγοράζατε Renault Alpine. 110 δίθυροι. Ρεό Κλειό. Να αγοράζετε Ρενό Μεγκάν. Γιατί αγοράζετε Φοβάκεν και τα παίρνατε και πιο ακριβά παραπάνω από ό,τι αξίζουν. Γιατί παίρνατε γερμανικές συσκευές. Λέει οι Ζήμες και τα λοιπά. Ναι, οι Ζήμες βρήκε τους Έλληνες. Και έκανε την απάτη. Έκανε η Φοβάκεν την απάτη. Ναι, την έκανε την απάτη η Φοβάκεν. Την έκανε βέβαια. Τι είναι αυτή, δεν είναι άγιοι είναι αυτοί. Κοιτάζουν όμως το συμφέρον της πατρίδος τους. Δεν ήρθε η επιχορήγηση φάτε και οι τουρίστριες λέει διψάνε για σπέρμα, να πούμε, οι Γερμανίδες. Ναι, και τώρα οι Ελληνίδες τι κάνουνε. Στο τέλος θα έρχονται οι Βούλγαροι και οι Σκοπιανοί να παίρνουν βίζες στις γυναίκες τις δικές μας τις Ελληνίδες. Στο τέλος. Εκεί καταντήσαμε την Ελλάδα. Εκεί καταντήσαμε την Ελλάδα. Να βγάζουμε τις Ελληνίδες για 12 ευρώ στη βίζιτα. Αυτό καταντήσαμε στην Ελλάδα. Και έρχεται ο κόκκινος με εκεί το κεφάλι, με το λίπος και το τετράγωνο, σαν τηλεόραση πλάσμα, να πούμε. Λέει, φταίει, λέει, η Μέρκελ, λέει, και αυτό για μας. Δεν λέει 40 χρόνια οι φίλοι του που. Τι να πει τώρα, τι να το πει στον κόκκινο. Επίτροπη ήταν εκεί πέρα ο κόκκινος, 19 βρύσε ο Αϊθαράπης. Τι ατ' κάνει, ρε, του λέω, τι 19 βρίσκε ο Αϊθαράπης. Δεν απαντάει. Εύκολο είναι, πετά την μπάλα αλλού. Άλαβες. Έρχεται ο Ολυμπιακός πέρσι, λέει ο Άγγελος, τον τρυπάει τον ΠΑΟΚ, φταίει ο Ολυμπιακός. Όχι, εγώ φταίω που τρυπήθηκα. Εγώ φταίω που τρυπήθηκα. Δηλαδή, αν έρθει ένας και με τρυπήσει αύριο εμένα ή οποιοδήποτε, εννοώ να με τρυπήσει οικονομικά. Φταίει αυτός που μου τα δίνει, για εγώ που τα παίρνω. Άσε που ο βασιλιάς της Τρύπας έγινε ο MVP του ΠΑΟΚ. Κατάλαβε η Αθήνα και ο Ολυμπιακός, ε. Μας τρύπησε ο Ολυμπιακός. Λέει ο Άγγελος, κανείς δεν τον μηνύει, κανείς δεν βγαίνει να πει ότι, δεν λέει, ότι λέει ψέματα. Και ο αρχηγός της Τρύπας που λέει ο Άγγελος βγαίνει MVP. Πάμε διάλειμμα. Κατάλαβες οι Αριανοί, κάνουν ψυχολογικό πόλεμο στους ρεπόρτερ. Χατσάκιδες και τέτοια. Αν καλά παιδιά, κατάλαβες, τους κάνουν μαγκίτσες οι Αριανοί. Να μην γράψετε και μην πείτε. Θα ρίξει και για τον ΠΑΟΚ λένε εδώ πέρα τα καλύτερα. Επειδή παίζουν πιο πολύ ΠΑΟΚ, άλλο παίζω πιο πολύ ΠΑΟΚ γιατί έχει μεγαλύτερη θεαματικότητα και αναγνωσιμότητα και άλλο τον χαϊδεύω τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή 10-12... Τότε αν χαϊδεύαμε τον ΠΑΟΚ, έπρεπε να τον διώξει τον Καμόρα ο Ανδρώνης με τη λογική τη δική σας. Τον έχει σκίσει κανονικά στην κριτική τον ΠΑΟΚ. Και αντί να πούνε οι ΠΑΟΞίδες μπράβο ρε Καμόρα,
Μπράβο ρε Καμόρα, γιατί πρέπει να υπάρχει και μια φωνή. Μια φωνή αντιπολιτευτική. 10-12. Έλε του Μαρινάκη δάχτυλος. Άλλες φάρες από εκεί. Είναι λέει του Μαρινάκη δάχτυλος. Τα πήρε λέει από το Μαρινάκη. Άκου τώρα. Άκου τώρα μυαλό. Άκου τώρα νοοτροπία. Όποιος κάνει εδώ αυτό και τα λοιπά είναι δάχτυλος. Άμα κάνει κριτική. Δεν κάνει κριτική, τα πήρε από τον παράγοντα. Δεν βγάζει άκρια. Αφού όμως θα σε βρίσουν ούτως ή άλλως. Ούτως ή άλλως θα σε πούνε τον κακό το λόγο. Δεν θα σου πει τίποτα καλό κανένας. Κάνει αυτό που νομίζει σωστό και ας του να σε βρίζουν. Εγώ έτσι κάνω. Είτε το πω έτσι, είτε το πω αλλιώς, το βρυσίδι μου θα το φάω. Το πυρελίκι μου θα το φάω. Το πουστούλουκι μου θα το φάω. Λοιπόν, γιατί να μην πω αυτό που μαθαίνω και αυτό που πιστεύω, και ας είναι και λάθος. Αυτό που πιστεύω. Ας είναι λάθος. Από το να πω, αχ, αν το πω αυτό, τι θα πούνε αυτοί, μήπως θυχτούν. Αχ, καλέ, αυτό αν το πούνε. Εντάξει, δεν είπαμε να λέμε, ξέρω εγώ, μάθαμε ένα μάτσο ότι είναι στημένο καραντί και θέλετε να σας το πούμε κιόλας, ξέρω και τα λοιπά. Δεν αποδεικνύεται αυτό. Δηλαδή, αν φτάσουμε, ξέρω εγώ, να μας κλείσουν και στο μπουντρούμι. Δεν φτάσουμε και σε τέτοια. Ή μην νομίζετε ότι είμαστε και τόσο καλά παιδιά, ώστε αν μάθουμε ένα μάτς, αν μάθουμε, λέω, ένα μάτσο ότι είναι στραβό, θα βγούμε και θα σας το πούμε και δεν θα το παίξουμε. Λέω εγώ. Κανείς δεν θα το κάνει αυτό. Κανείς δεν θα το κάνει αυτό. Δεν είναι τόσο αλτρουιστής. Μπορεί ο κόκκινος. Που δεν νομίζω. Είναι τόσο αλτρουιστής. Τόσο καλός χριστιανός που μπορεί να σας πει το σκορ και τα κόρνερ και να το παίξει και αυτός. Να μοιραστεί τη χαρά και τα κέρδη μαζί με εσάς. Δεν το βλέπω. Δεν νομίζω να πούμε. Δεν νομίζω. Αυτά έχουν τα γράμματα. Ανοίγουμε γραμμές νωρίς. Ό,τι γουστάρετε πείτε. 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-98-80-90. Κατάλαβες. Έχει μετά το γάμο και ο Γιώργος Σαββίδης έχει απόψεις. Ελπίζω να είναι πιο έμπαλος ο Μίκης. Ο Μίκης από τον πατέρα του πάνω στην μπάλα. Απαντάει, κάνει, ράνει, μπαίνει στα Facebook. Ο Ντάνιος Βάλτο είχε προταθεί στον ΠΑΟΚ, ωστόσο ο γιος του μεγαλομετόχου έβαλε τα πράγματα στη θέση του με τα social media. Ο Οσβάλτο θα έκανε προπόνηση στο Μαρκίζ, λέει. Προτιμώ ποδοσφαιριστές που θα θέλουν να αγωνιστούν για την ομάδα πάνω απ' όλα και δεν θα έχουν για προτεραιότητα τα χρήματα. Ωραίος ο Μίκης. Ωραίος ο Μίκης. Έτσι μ' αρέσει. Ναι, έτσι γουστάρω. Να μάθεις, ρε Μίκη. Να μάθεις. Μαρκίζ, το έχεις μάθει το Μαρκίζ. Εξάλλου με τον Τζαβέλο στο Μαρκίζ. Δεν πήγαινες τότε πριν από λίγο καιρό. Εντάξει, θα μάθεις. Πάμε γραμμές, Γιάννη μου, να πάρουμε τις γραμμές για να δούμε τι λέει ο κόσμος εδώ. Που παραμένοντας εδώ. Έλα, ρε φίλε, παραμένοντας. Έλα, με ακούς! Έλα, παππού. Κάθε φορά που στο μπαλκόνι δίνω καμιά μπυρίτσα και λέω να του πάρει ένα τηλέφωνο. Στα 92 πίνεις μπυρίτσα στο μπαλκόνι Ιούλιο μήνα. Να χαρώ το αγόρι μου. Έλα. Έτσι, να χαρά, έτσι. Εντάξει, η ζωή είναι όλο χαρά. Η ζωή είναι ο χαρά, φίλε. Και μακάρι να την πιούμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Να τη ρουφήξουμε μέχρι τελευταία στιγμή όπως κάνεις εσύ. Τι μπύρα πίνεις χωρίς αλκοόλ? Όχι αλκοόλ, βεργίνα. Α, και δικό μας προϊόν εδώ, Βόρειο Ελλαδίτη. Έλα, βεργίνα. Από το φίλο μου, ναι. Να το αύριο τη Δευτέρα φεύγω για διακοπές καμιά δεκαριά μέρες. Πάω Κανάρις Νήσος, Λας Πάλμας, Τενερίφη και τα λοιπά. Και θα πάρεις και τη γριά μαζί σου και θα πάρεις και μια γριά. Ναι, πάω. Εγώ τα γύρισα αυτά όταν ταξίδευα και λέω άντε μετά από τόσα χρόνια πάω όπως είναι πάλι. Δεν μου λες, επειδή είσαι μετά τα 90, σου λένε αυτοί στην αεροπορική εταιρεία να ξέρω εγώ μην πας και τα λοιπά. Δεν μας άσε. Δεν μας άσε. Δεν μην πας τίποτα με πόσο είσαι. Λέω αφού αντέχεις πάλι. Αυτό μην πας. Ναι. Βέβαια. Θα πάρεις και τη γριά μαζί. Ορίστε. Θα πάρεις και τη γριά μαζί. Ναι, τώρα θα την δείξω εδώ και εδώ πήγε να την πω. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση να ζηλέψει αν πας μόνος σου? Όχι, αλλά ναι, μπορούμε να πάμε, να την πάρω. Δεν μου λες τώρα, εγώ τώρα σε ρώτησα πολλές φορές ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας και μου έχεις πει ένα σοφό ότι πάντα σηκωνόμουν από το τραπέζι και πίναγα, δηλαδή δεν έσκαγα στο φαγητό. Ναι, χορτάγαμε το τραπέζι χορτάτος. Ναι. Όταν σου γκρίνιαζε η γυναίκα σου, ξέρω εγώ, μπαρμπούρ, σηκωνόσου να έβγες, πήγαινες στο καφενείο, πού πήγαινες? Από τότε δεν με γκρίνιαζε. Εγώ έτρωγα, άμα ήθελα να φεύγω, έφευγα. Α, σηκωνόσου να έβγες στο καπελάκι σου. Α, μάλιστα. Από γκρίνια ποτέ δεν είχαμε προβλήματα. Επειδή είσαι μπρουτάλ άντρας, δεν σε ζήλευε, ας πούμε? Όχι, γιατί να ζήλεψε, μωρέ. Δεν έδωσες δικαιώματα. Ναι, δεν έδωσες δικαιώματα. Δεν μου λες μονογαμικός ήσουνα?
Όχι, αντάω. Τώρα δεν μπορώ να πω τίποτα. Δεν μπορεί να πει τίποτα. Γλυκό αγόρι, σε έπιασα. Σε έπιασα, γλυκό αγόρι. Έκανε σαν τα σταλιούλε. Ναι, ναι. Ένα νέο, όλοι καλό, ε. Ναι. Ωραία. Θα πα Κανάρια νησιά. Ναι. Ναι, πάω, γιατί μετά αρχίζει το Champions League, αυτό που κρατήσω λέω, προκριματικά το Champions League, να είμαι εδώ, να δω τους αγώνες. Δεν το μου λες. Διαρχίες το πήραμε. Ναι, ωραίος. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Συνήθως ναι. Οι άνθρωποι της ηλικίας σου που δεν πρόλαβαν τη σύγχρονη τεχνολογία, δυσκολεύονται με τα, αυτά τα Google, μετά τα YouTube κτλ. Εσύ μπαίνεις μέσα. Όχι, και εγώ, σε αυτά δεν μπορώ. Δηλαδή την κλήρωση... του ΠΑΟΚ, με ποια ομάδα θα πάει στα προκριματικά, πώς θα τη μάθεις εκεί στα Κανάρια νησιά, πώς θα... θα έρθω εδώ και θα μάθω, τι να κάνω. Θα έρθεις εδώ και θα μάθεις, καλά. Εκεί πέρα που λένε, εκεί πάμε για διακοπές, δεν πάμε για να δούμε. Θα μάθω εγώ, θα με πούν τα παιδιά, αυτό παίζει και ο παίζει θα πάω, δεν με λες... όπως κάθε χρόνο. Ωραίο. Δεν μου λες με γκρουπ θα πας ή όχι. Ορίστε. Ναι, θα πας λέω... Με όχι, μόνος μου, με αεροπλάνο. Θα εξηγηθείς αεροπλάνο. Μάλιστα. Ναι, μόνος μου. Ωραίος. Δεν πάω. Ωραίος, ωραίος. Γλυκό αγόρι, προμηθεύσου. Έτσι, έτσι αγόρι γλυκό, σ' αγαπάω, δώσε θάρρος όλους τους άντρες που θα μείνουν πίσω. Να πάρεις καλά προφυλακτικά και να περάσεις καλά. Σ' αγαπώ πολύ, αγόρι γλυκό. Να είσαι γερός, φιλιά. Να είσαι καλά. Σ' αγαπώ πολύ. Αυτός ο άνθρωπος ο Παοξής, ο 90-διάχρονος. Σ' αγαπώ πολύ, σ' αγαπώ. Να σε καλά. Λάζω, έχουμε. Άρα, λέω, ήρθα. Άντε, μωρέ, λέω. Και πει στα γόρα, δεν πάμε, λέω, και πουθενά. Άντε. Ωραίος, ωραίος. Τα λέμε. Άντε, όλο καλά και ήρθα. Καλό δρόμο, καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι. Το μυστικό δεν είναι το φαγητό μόνο. Είναι η θετική ενέργεια. Είναι ότι βγάζει πάντα αυτός ο άνθρωπος ένα χαμόγελο, μια θετική ενέργεια. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσει κάποιος τόσα πολλά χρόνια και να είναι γρουσούζης, μίζερος, αυτός, στραβός, στραβξινός. Μπράβο, μπράβο παππού, μπράβο γλυκέ μου άνθρωπε. Δεν σε λέω παππού, γλυκό αγόρι θα σε λέω. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα φίλε, καλημέρα. Είμαι ο αδερφός του Αμύρα, τι κάνεις φίλε. Πού σε ρε, εσύ, τι έγινε. Βασικά πάντα σ' ακούω να ξέρεις, απλά τώρα έχω διώξει την οικογένεια και τα παιδιά και είμαι μόνος, γι' αυτό... Είναι η ώρα τέτοια που δεν μπορώ να παίρνω, ξέρω, παιδιά. Εντάξει, εντάξει. Τι ήθελα να πω, θα πάρει φάδια φέτο. Θα κατέβεις Χαλκίδα. Μπα δεν θα κατέβω φέτος Χαλκίδα, θα γυρίσω διάφορα μέρη, να πούμε, λίγο-λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Θα βάλω στον Πετμεζά να με κάνει τα λάδια, να πούμε, από το Κόρντομπα και θα κάνω εξόρμηση. 20 καλά μέρες να θα κάνω. Καλά να περάσεις, ναι, ναι. Είσαι ωραίος, τι άλλο ήθελα να πω. Καμιά σχέση εσύ δεν έχεις με τον άλλον που ανέφερε στην εισαγωγή του, δεν θέλω να πω το όνομα, έτσι, ή κριτική δική σου, να το ξέρεις. Γι' αυτό και σ' ακούω. Καμιά σχέση. Συγκρίνεις εντελώς ανώμια πράγματα. Εσύ είσαι καλοπροαίρετος, αδερφέ. Να το ξέρεις αυτό. Εντάξει. Εντάξει. Τελείωσε. Άντε, χαιρετώ και μακάρι ο Σάντος να το σηκώσει. Ιδιακή. Δεν το βλέπω ρε γαμώτο και εγώ θέλω να το σηκώσω. Φαντάζεσαι να τους κάνει καμιά πλάκα για να το είναι πάρει. Δύσκολο, είναι δύσκολο γιατί είναι σε πολύ καλή φόρμα η Νικολογάλη. Πάντως ρε Κώστα, επειδή είσαι φυσιογνωμιστής, έτσι, και το ξέρω, μου έχει πει και ο αδερφός μου, δεν είναι συμπαθητικός άνθρωπος, ρε παιδί μου, σαν χαρακτήρας. Φαίνεται κακός, ο Σάντος. Ο Σάντος είναι συμπαθητικός γκρινιάρης, δηλαδή έχει αυτό το τικ που κάνει. Άστε το τικ, ναι. Όχι, είναι... Είναι ένας καλός άνθρωπος, καλός προπονητής, είναι λίγο βαρύς. Πώς να σου το πω δηλαδή, στην παρέα δεν θα μιλήσει πολύ, είναι, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, ένας συγκρατημένος, ένας πειθαρχημένος άνθρωπος. Γιατί πιο πολύ... Πόσο μίσος όμως του βγάζουν αίρεση, παραγωγή εδώ στην πόλη μας. Από όλα τα κανάλια, δηλαδή καρπουζά στο story, δηλαδή πράγματα, δηλαδή... Κοίταξε τώρα, του κάνει τώρα... κριτική η συνωμοσία των μετρίων. Άμα δούνε ικανό άνθρωπο να πετυχαίνει, δημιουργείται όπως το καρκίνωμα γύρω από το, από το θέτιο, δημιουργείται ένα αντίσωμα τέτοιο. Πολύ 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 μέτροι πάνε και χτυπάνε τον ικανό. Μπράβο, ναι, ακριβώς έτσι. Γι' αυτό πρέπει ενώ σε κατηγορούν οι παοκτσίδες, γιατί εγώ παοκτσίδες είμαι και παρόλα αυτά λέω το πρόβλημα δεν είναι ο ραπ. Αυτό πάντα το λέω και σε όλες τις εκπομπές που βγαίνω. Γιατί σου λέω, είσαι πάντα καλοπρέτος. Μπορεί να παρασύρεσαι μερικές φορές, ίσως και η ιδιαιτερότητα της σχέσης σου με τον Αλέφαντο που εκτιμεί, δηλαδή το δέχομαι ρε παιδί μου, εντάξει, και καλά κάνεις το φινάλε. Παρ' όλα αυτά είσαι καλοπρέτος. Ο Αλέφαντος σιγά σιγά αρχίζει και λίγο
στο ποδόσφαιρο λίγο χάνει μερικά πράγματα. Γιατί δεν με καταλαβαίνει τώρα, έχουμε ένα θέμα. Του λέω σήμερα για παράδειγμα, νομίζω λέω ότι η Πορτογαλία δεν έχει τύχη, γιατί και τα χάφλο της Γαλλίας είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Μα μου λέει δεν σκοράρουν και μα, εγώ δεν ήθελα να πω ότι σκοράρουν. Ήθελα να πω ότι ο Ντογκμπά, ο Σισοκό, ο Ματουιτία και ιδιαίτερα ο Καντέ είναι σε καλύτερο φεγγάρι από τον οποιοδήποτε Σίλβα, Ντανίλο, Ρενάτο, Ζαομάριο. Όχι για να, όχι για να βάλει γκολ. Κάπου αρχίζει να μην με καταλαβαίνει. Εγώ δηλαδή πάω πιο πολύ σε λεπτομέρεια. Εντάξει, ο Νίκος έχει μεγάλη γνώση στο ποδόσφαιρο και... Ρε αγόρι μου, καλό, το εξήγησες και προχθές. Στο φινάλε έμαθες κάποια πράγματα από αυτό. Πολλά, του πολλά. Του μια γνωμοσύνη. Εντάξει, από εκεί και πέρα, πολλά. Μεσολαβεί και στο κανάλι και είναι δύσκολο και καλά κάνεις. Και στο φινάλε δεν το κάνεις κρυφά. Όποιος δεν γουσάρει, ας μην σε ακούσει. Και κατ' εμέ, εντάξει, εγώ πιστεύω στα πλαίσια του εφικτού είσαι πολύ αντικειμενικός. Στα πλαίσια του εφικτού. Τώρα βλέπω τώρα στον ΠΑΟΚ μπάλα. Κοίταξε. Το όνομα μου να ξέρεις είναι Πασχάλη. Ξέρω, εκεί, ξέρω. Δεν είναι αδερφός του Αμυρά και τέτοια. Ναι. Στο κουμπαράκι σου βγαίνω τακτικά, στον Νίκο. Σε ακούω. Εγώ σε έχω περασμένο. Εγώ σε έχω περασμένο, αδερφός Αμυρά. Ναι, απλώς σου λέω. Το τηλέφωνο σου τελειώνει σε 310. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ας πούμε τι σημαίνει κριτική. Παίζει ο Λούκας στον ΠΑΟΚ. Άκου τώρα. Ο Λούκας μπορεί να πάει στην Μπαρτσελόνα, στη Ρεάλ. Δεν με νοιάζει όπου να πάει στην μεικτή κόσμου. Παίζει έξω δεξιά στον ΠΑΟΚ. Και γίνεται ασισταδόρος. Δηλαδή, παίρνει την μπάλα, την πετάει, ωραία μπαλιά, χτυπάει τα κόρνερ, τα φάουλ και πετάει τις ασίστ. Αυτή είναι η μισή δουλειά. Η άλλη μισή είναι να στηρίξει την επίθεση, να μπει να τριπλάρει με το ανάποδο, να πάρει μπέναλτι. Άμα γίνει σέντρα από την αριστερή μεριά από το λίνο, να γίνει σέντερ φορ, να πατήσει, να κάνει. 1,5 γύρο δεν πάτησε. Εγώ λέω αυτό που βλέπω. Δεν με νοιάζει αν ο άλλος είναι ικανός. Μετά πάει ο Γκαρσία. Τον Γκαρσία τον αγαπάνε οι παοξίδες. Καλά κάνουν και τον αγαπάνε. Εγώ δεν έχω ούτε αγάπες, ούτε λουλούδια, ούτε τίποτε. Βλέπω ότι τους κοροϊδεύει στο θέμα το ποιο. Μοιράζει, λέει, ωραία την μπάλα κτλ. Ωραία. Δηλαδή, έχουμε δύο χαμάλιδες από πίσω, δεν κόβει. Ο Γκαρσία δεν κόβει. Έχει ποιότητα. Ωραία. Πετάει μια ωραία μπαλιά στα 30 μέτρα. Πολύ ωραία. Θα πατήσει ποτέ περιοχή αντιπάλου. Όχι. Θα βγει σε πλάινο μαρκάρισμα. Όχι. Θα δώσει καμιά μπουνιά τον επιθετικό χαφ. Καμιά αγωνιά και απουλή πάω ξυδίλικη. Δεν με φτάνει εμένα αυτό, ρε φίλε. Δηλαδή, τέταρτος θα είμαι, πέμπτος κτλ. Δηλαδή, θες έτσι. Θες έτσι. Κάτσε έτσι. Εγώ όμως το βλέπω αλλιώς. Και εκεί δημιουργούνται με τον Κόκε. Όχι, πετάει την μπάλα. Δηλαδή, υπάρχουν και πονηριές. Τι είναι η πονηριά. Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή, μπορεί εγώ να είμαι, ας πούμε, ο Κόκε να παίρνει 800 και να μου δίνει εμένα τα 50 από τα 800. Έτσι. Και να γράφω εγώ τώρα τι παιχταράς είναι ο Κόκε. Έδωσε δύο ωραίες μπαλιές. Δεν πάω να πεθάνω καλύτερα. Α, κάνω δηλαδή τον Κόκε παίχτη και τα λοιπά. Και έρχεται η Θεσσαλονίκη. Έχουν περάσει μεγαλύτερες τρύπες εδώ πέρα. Έχουν πάρει τα λεφτά. Ψάχνουμε να βρούμε λογαριασμούς. Ψάχνουμε να βρούμε 1 εκατομμύριο χρωστάει ο Άρης στη ΔΕΗ. Πάει ο Παπαθαλασσάκης τα λεφτά, δεν τα βάλε στο λογαριασμό. Έρχεται ο Ζαχουδάνης, φεύγει. Έρχεται ο Πατατούδης, τον κλέβουν. Δηλαδή, τι θέλετε να σας πούμε, δηλαδή. Τι άλλη δημοσιογραφία θέλετε να σας κάνουμε, ρε κερατάδες. Πες ό,τι γουστάρεις. Ναι. Ειδικά για τους Σαριανούς και με τον Καρυπίδη, ο οποίος φίλησε δαχτυλίδι του Μαρινάκη, εγώ πιστεύω ότι αντιμετωπίζεται πολύ επίοικος από τα μέσα της Θεσσαλονίκης και από τις δύο εφημερίδες και από τα 3 ραδιόφωνα. Ξέρεις γιατί. Το συμφωνείς ή όχι. Ξέρεις γιατί. Ναι, εδώ πάμε να ρίξουμε τον Κιρτζίκη. Ναι, για πες μου. Γιατί ο Άρης ξεφτυλίστηκε ιδεολογικά. Ξεφτυλίστηκε ιδεολογικά. Γιατί εμείς 20 χρόνια θα τους διώξουμε όλους και θα διοικήσουμε εμείς την ομάδα μας. Τα κάνανε σκατά σαν τα μούτρα τους. Σαν ναι, τα μούτρα τους τα κάνανε. Ναι. Και έχουν τώρα πέσει στον Καρυπίδη να τους σώσει ο Καρυπίδης. Δεν έχουν άλλη επιλογή. Είναι τίποτα αντίτιμο, αυτό μου κάνει έτσι. Δεν έχουν άλλη επιλογή. Δηλαδή να σου πω κάτι. Ρε παιδί μου λένε δεν θέλουμε να προσκυνήσουμε. Τι να κάνουμε δηλαδή. Αυτή να κυνηγήσουμε τίποτα. Τον Καρυπίδη και τον Σαββίδη έχουμε κανένα καλύτερο. Τέλος, φιλιά. Τέλος, έγινε, γεια σου. Γεια χαρά. Όχι, δεν έγινε καμία παρεξήγηση 953. Μάλιστα εγώ τον προέτρεψα να κάνει την κίνηση αυτή. Κώστα, καλημέρα. Πώς να έχει κάποιο θετική ενέργεια όταν με δύο παιδιά και γυναίκα άνεργη. Κινδυνεύεις να μείνεις από δουλειά γιατί ο Μαρινόπουλος αποφάσισε να τεινάξει τον αέρα της οικογένειάς μας. Πώς να έχεις μακροζωία. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση μακροζωίας. Δηλαδή πρέπει να είσαι τεράστια ανέστητος για να πεις ότι δεν με νοιάζει αυτό το πράγμα. Πρέπει να μπεις στη μάχη. Τι να σου πω. Τι μακροζωία να έχεις. Εδώ μπλέξαμε. Καλημέρα. Έχουμε μπλέξει. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε. Καλά εσείς. Μόλις είπατε για τη Μέρκελ ότι είναι πατριώτησα, γέλασα. Πατριώτησα για την χώρα της. Ναι, γι' αυτό το πράγμα, γέλασα.
Η κυρία αυτή έφερε 1 εκατομμύριο Σύριους στη χώρα της, τους δίνει 350 ευρώ και κάθονται τζάμπα σπίτι, τζάμπα νερό. Αυτή είναι η πατριώτησα. Αυτό έχεις να μου πεις εσύ. Ναι, γέμισε την Γερμανία με 1 εκατομμύριο παράνομους. Ναι. Τους ήθελα άρα δηλαδή. Θα επιβαρύνει το γερμανό φορολογούμενο και τους Ευρωπαίους φυσικά. Άρα παραζητεί η Γερμανία για όλους τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Άρα για ποια χώρα μας λέτε. Δηλαδή οικονομικά θα καταρρεύσει η Γερμανία επειδή θα είναι η Σύρια εκεί πέρα. Μάλιστα. 1 εκατομμύριο πληρώνονται με 350 ευρώ, κάθονται και λιάζονται. Και φυσικά όλα πληρωμένα, διατροφές, σπίτια, τα πάντα. Αν έκανε πόλεμο θα ήταν περισσότερα τα... Πόλεμο δεν μπορεί να κάνει η Γερμανία γιατί δεν έχει τα απαραίτητα όπως έχει η Αμερική, η Ιαπωνία κλπ. Τώρα ας πάμε στον ΠΑΟΚ. Πάμε στην ΠΑΟΚ. Δυστυχώς πηγαίνουμε με αυτόματο πιλότο στο θέμα του προπονητή. Δηλαδή, για πες μου. Κάπα 17 πέρσι, φέτος έγινε κάπα ξαφνικά στο ανδρικό. Αν είναι δυνατόν, αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν πουθενά αλλού. Για μένα ο προπονητής που τέριαζε στον ΠΑΟΚ ήταν αυτός που ήταν στην Αλβανία, ο Ιταλός, ο Ντεμπιάτζ, κάπως έτσι λεγόταν. Δεν ξέρω, συμφωνείτε. Δεν ξέρω, δεν είμαι μάνατζερ προπονητών. Τι να σου πω τώρα. Ο ΠΑΟΚ είχε η ΕΚ προπονητικής πέρσι, έχει η ΕΚ προπονητικής φέτος. Εντάξει. Είχε τον Αναστασιάδη την προηγούμενη χρονιά, έχασε την ευκαιρία του. Εντάξει. Τι να σου πω εγώ τώρα δηλαδή. Ότι πρέπει οι Παοξίδες να είναι ευχαριστημένοι με τον Ίβιτς. Μπορεί να βγει μεγάλο ταλέντο. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δύσκολα. Σέρβος και ταλέντο. Καλά. Σέρβος και ταλέντο πού, δηλαδή, στην προπονητική εννοείς. Ναι, ναι. Γιατί οι αθλητές Σέρβοι βγαίνουν καλοί. Ναι, για προπονητή λέμε. Ναι, για προπονητή. Τι θα προτιμούσες δηλαδή, τον Ιταλό λες. Ναι, αυτός που ήταν στην Εθνική Αλβανία. Δηλαδή έπαιζε το σύστημα κόντρα επίθεση σφιχτή άμυνα, το οποίο ταιριάζει πολύ για ευρωπαϊκά ματς. Τώρα τα 4 μάτς που θέλει ο ΠΑΟΚ. Αυτός ο προπονητής τέριαζε πολύ τους. Μια Αλβανία με κάτι τσουρουκάδες, κάτι ξυλοκόπους και είχε μια εικόνα πολύ αξιοπρεπής. Δηλαδή πιστεύω αυτός τέριαζε φοβερά. Μπράβο, σου πω. Εντάξει, δεν έχει γίνει καμιά μεγάλη κριτική ας πούμε γιατί έμεινε ο Ίβιτς. Θα μας φέρεις τον καφέ μωρέ. Έλα, σ' ακούω. Έλα. Ναι, αυτό. Δηλαδή αυτό το προπονητή έπρεπε ο ΠΑΟΚ να τον πλησιάσει. Πόσο να ζητήσει δηλαδή. Είναι και κάτι φοβερό. Δεν υπάρχει φέτος στον ΠΑΟΚ άνοιγμα στις μεταγραφές. Δεν το πήρες χαμπάρι. Περιμένει αυτός να πάρει λεφτά από τον Κάτσε. Περιμένει να πάρει λεφτά από τον Μακ και από τον Λούκας για να σου κάνει καμιά μεταγραφή. Δεν πήρες χαμπάρι ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα κάνει μεταγραφές. Οι Παοξίδες το πήρανε χαμπάρι. 3.000 διαρκείες κάνανε δεν κάνανε. Άμα κάνουν άλλα 3 θα πάνε 6. Σιγά. Εντάξει. Θα μου πεις και ο Τσοκατζόπουλος βγήκε αλλά δεν το είπαν. Για χαρά. Βγήκε ο Τσοκατζό, δεν το είπανε, δεν μας το είπανε, μας το κρύψανε. Βγήκε. Βόλτα στήριο στο Ζάμπιο. Βγήκε, έλα Μαγκούς. Έλα φίλε. Βγήκε. Έλα. Έλα Κωστά. Έλα φίλε. Βγήκε ο Άγκης. Βγήκε βόλτα στο Ζάμπιο. Όχι ρε. Βγήκε από τον Κάγκελο. Μένει παοξής μες στο Κάγκελο. Τρελός. Λοιπόν αυτός ο προηγούμενος με μπέρδεψε λίγο να πούμε. Ο μόνος παοξής που μπαίνει στο Κάγκελο είναι ο Παδός. Όχι. Για ο προηγούμενος αυτός που μέλαγες τώρα με βραχυκύκλωσε λίγο. Σε βραχυκύκλωση και τραβάς το μακριά. Ναι. Ε? Ναι, ναι. Και έχω και το γάτο να πούμε τώρα με τρώει το χέρι να πούμε. Γάτο έχεις στο σπίτι. Χωρισμένος είμαι, ένα γάτο που μάμα. Δηλαδή είχατε γάτο με τη γυναίκα σου και εσύ. Όχι, μόνος τον έχω το γάτο. Μετά το χωρισμό πήρες γάτο. Ναι. Και γιατί δεν πήρες σκύλο. Έχω και σκύλο, εγώ το έχω στο μπαλκόνι. Στο μπαλκόνι έχεις το σκύλο και μέσα είναι ο γάτος. Ναι. Με αυτούς δεν τσακώνεσαι, φαντάζομαι. Έχουν καλές σχέσεις, έχουν καλές σχέσεις. Ο σκύλος είναι βλάκος, ό,τι και αν τον κάνεις θα σε κλείβει το χέρι. Ξέρεις τι, να σε πω κάτι. Ναι. Να σε φιανέψω, η πρωινή να πούμε γιατί το πρωί που πας στη δουλειά ο Μανούσης και ο Ραγκάτσης. Τι κάνανε. Σε κάνουν διάφορα να πούμε. Εμένα, ε. Ναι. Σαν τι να με κάνουν δηλαδή. Σε λένε διάφορα. Τι με λένε. Εγώ κοιμάμαι εκεί την ώρα, δεν ακούω.
Τώρα δεν θυμάμαι. Κάτσε για μου τον Περλάσσο. Συγγνώμη. Καλά, τώρα δεν είπες ότι δεν μαλώνεις με την γάτα και με το σκύλο και τσακώνεσαι. Φαντάζομαι με τη γυναίκα σου την πινιλίκη να την έχεις ρίξει για να σε διώξει. Άγνωστο που λέει. Ναι. Σε λέμε διάφορα. Τι λένε δηλαδή. Ότι ξέρω εγώ, να σε πω κάτι. Αυτό το τερματοφύλακα του που πήρε ο Πάοκ τώρα πώς. Για πες τον λίγο. Α, δεν το συγκρατώ. Δεν ξέρω. Μπρίγκιτ. Ο Μπρίγκιτ, ναι. Ναι. Δεν μου λες για διακοπές στην Καλκίδα να πάω. Με το γάτο. Χωρίς το γάτο. Θα πάω μια γάτα μαζί. Ανάλογα τι θες να κάνεις στις διακοπές. Σε ρωτήσω κάτι. Ο Ραγκάτσης έχει το Χωμεϊνί που πηγαίνει στη Λίμνο Κούτρα. Στη Λίμνο πάει Κούτρα. Ο Χωμεϊνί, ναι. Νάτα. Εσύ στις διακοπές τι θες να κάνεις. Να. Εσύ στην Καλκίδα πώς πας. Πώς πάω στην Καλκίδα. Γιατί και εσύ σίγουρα κάτι θα έχεις εκεί. Κούτρα εννοείς. Ναι. Εγώ πληρώνω φίλε όπου πάω. Τώρα κάτσε, εγώ τον είπα να με δώσει τις αποδείξεις. Ναι. Για τις διακοπές πηγαίνει 15 χρόνια πήγαινε στη Λίμνο. Εσύ τι εφοριακό σου. Και έχει παρουσιάσει τη Λίμνο ότι είναι να πούμε εντωμεταξύ Λίμνος και έχω πάει στη Λίμνο. Πότε πήγε. Είναι το σουφλί των ελληνικών νησιών. Σουφλί γιατί ρε φίλε. Να. Γιατί ρε σουφλί ρε φίλε. Το έχει παρουσιάσει ότι είναι η Μύκονος. Κοίταξε τώρα, οι διακοπές είναι ανάλογα τι θέλεις. Εσύ δηλαδή τώρα πόσο καιρό. Αυτός πηγαίνει Κούτρα και πέρα το Καβατζόνι Χωμεϊνί για να κάνει διαφήμιση να πούμε. Κοίτα, για να πας Κούτρα πρέπει να είσαι και ικανός. Ναι. Εσύ μπορείς να πας. Εσύ μπορείς να πας Κούτρα. Έχω πάει κάποιες φορές, αλλά σε άλλες φάσεις. Εσύ στην Καλκίδα πώς πας, πόσα χρόνια πας στην Καλκίδα. Πήγαινε χρόνια, αρκετά. Πληρώνεις όμως. Πληρώνω, τι να κάνω. Σε κάμπικ πηγαίνεις, τι πηγαίνεις. Σε κάμπικ, όχι συγχαίρομαι ρε φίλε, θέλω να κάνω κάκα μου σε κανονική τουαλέτα, δεν πάω σε κάμπικ. Τι σε δωμάτιο πηγαίνεις. Σε δωμάτιο, τι στη σκηνή να πάω, δείτε. Εσύ που πας σε κάμπικ. Δεν μου λες, πήγαινε χρόνια σε κάμπικ. Τον Ήβιτς πώς το βλέπεις εσύ Κωστά. Τον Ήβιτς. Να. Για κάνα κάμπικ το βλέπω. Θα βγάλει παρέλαση. Εδώ έβγαλε ο Τούντορ, γιατί να μην βγάλει. Χριστούγεννα θα κάνει. Γιατί, δεν θα είναι μέσα στους στόχους του δηλαδή. Δεν μου λες. Συγγνώμη, τι στόχο έχει ο ΠΑΟΚ φέτος. Εγώ πιστεύω. Πιστεύεις. Ότι με τις ομάδες που είδα ότι είναι στις προκριματικά να πούμε για το Champions League. Champions League, ναι. Εκεί πώς να το πω, ρε Καρτάση. Όχι, όπως θες πες το, τι με νοιάζει εμένα. Δεν. Μπορεί και να περάσει κιόλα. Ποιος να περάσει. Ο ΜΠΑΟΚ. Ο ΜΠΑΟΚ. Ναι. Στο Champions League. Ναι. Ας περάσει. Το δεύτερο μάτς θα το περάσει. Άμα περάσει το πρώτο. Ναι. Μετά παίρνει καβάτα στο τέτοιο, στο Europa League, στους ομίλους. Με τον Περέιρα θα το περάσει. Λοιπόν, άμα το περάσει, εργαντάσει. Ναι. Τι με κερνάς. Κούτρα πάλι θα τη βγάλεις. Εσύ άμα δεν περάσει, τι με κερνάς. Εσείς οι δημοσιογράφοι τη βγάζετε κούτρα να πούμε, πληρώνετε. Πόσο πληρώνεις Νόβα, για πες μου. Εγώ να πληρώσω Νόβα, γιατί να πληρώσω Νόβα. Πόσο πληρώνεις Νόβα. Πάω έξω και τα βλέπω, δεν πληρώνω εγώ Νόβα. Αφού όλοι οι δημοσιογράφοι κούτα τη βγάζετε. Δεν πληρώνετε Νόβα, δεν πληρώνετε τον ΝΕΤ, τίποτα. Δεν τα λέτε αυτά. Εσύ τι δουλειά κάνεις. Τι. Εσύ λέω τι δουλειά κάνεις. Άνεργος είμαι. Άνεργος είσαι. Ναι. Γι' αυτό σε έδιωξε η γυναίκα σου. Έχω το γάτο μου. Πρέπει ο γάτος θέλει και αυτός να φάει. Γιατρό θέλει. Κάνει νιάου. Έλα. Λέω γι' αυτό σε έδιωξε, δεν έφερε λεφτά στο σπίτι. Να. Δεν μου λες. Ναι. Για πες μου. Αν περάσει ο ΠΑΟΚ Champions League. Champions League, ο ΠΑΟΚ, ναι. Ναι. Θέλω να σε πάρω τηλέφωνο σε μια εκπομπή μαζί με τον χοντρό που κάνεις εκεί πέρα. Όχι χοντρός, είναι ο κόκκινος ή δεν. Εντάξει, μεγάλο κεφάλι, δεν είναι χοντρός. Έχει ένα απλά, είναι μεγαλοκέφαλος. Έχει μεγαλοκέφαλος, ναι. Και κάτω έχει μεγάλο κεφάλι, να έχεις πόρους.
Αν ενδιαφέρεις, γιατί σε βλέπω μόνο τώρα με το γάτο και μην αλλάξεις γούστα, δηλαδή, κατάλαβες. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τι πρόβλημα. Είμαι open mind. Ναι. Α, είσαι double fast, μάλιστα. Σαν το μπουτάρι του Γιάννη να πούμε, το πώς είπανε. Το... Α, ναι, ναι. Gay parade. Πάστα gay parade. Δεν πήγα. Σκέφτεσαι όμως. Δεν ξύπνησα, γι' αυτό δεν πήγα, να πήγαινα. Ε, βέβαια. Τώρα που χώρισες μπορείς να εξηγηθείς, να πούμε, και gay parade και τα πάντα. Εσύ θα πήγαινες. Στα gay parade. Ναι. Πρώτος από όλους. Ωραίος. Σ' αγαπάω πολύ και σε φιλάω στο στόμα με γλώσσα. Ε, δεν το κατάλαβα εγώ. Άντε, φιλιά, φιλιά. Yeah. Να τα... Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Άντε ρε Κωστή, πρώτη φορά σε πήρα, μπήκα μέσα. Σιγά ρε φίλε, μπήκες μέσα. Και τελείωσε και αυτός ο διαγωνισμός που είχατε να πούμε. Τώρα πάει, τον ήπιαμε. Λοιπόν, αφορμή που σε πήρα είναι ο λυγιωμένος κύριος που πήρε τηλέφωνο. Ο κύριος που είναι 92 χρονών, ναι, είναι φίλος μου. Και δεν έπιασε το βασικό από όλα αυτά, με τα καλό η Βιτάλα, την διατροφή και τα λοιπά, ρε παιδί μου που λες. Το πιο βασικό, ρε εσύ, Κωστή, είναι αυτό που είπε. Το ρώτησες. Όταν πας στο καφενείο, έχεις γκρινιά. Ναι. Τι σου απάντησε. Όχι. Όχι, ρε φίλε. Όχι. Πάω στο καφενείο. Ναι. Άντε, γεια, φίλε. Αυτό είναι. Αυτό είναι η μακροζωία. Ναι. Βλέπετε και τον ακατανόμαστε, μην πω το όνομά του τώρα. Ναι, μπράβο λοιπόν. Τι ωραία του μαγειρεύει. Του μαγείρευε μάλλον, του έκανε όλα αυτά τα ωραία, τον έφτιαχνε. Ο άνθρωπος θα ζήσει άλλα 20 χρόνια χαλαρά, πιστεύω εγώ. Ναι. Λοιπόν, βέβαια. Το βασικό πιστεύω στη ζωή είναι να μην έχεις γκρίνια στο σπίτι. Ναι. Να γυρνάς, να λες γεια σου γυναίκα, τα παιδιά καλά. Πάω στο καφενείο. Ναι. Πήγαινε αγάπη μου. Ναι. Το καλό. Θα τα πούμε το βράδυ. Ναι. Και γυρνάς όμορφα και ωραία. Ναι. Βέβαια. Και η γυναίκα άμα σου πει αγάπη μου, πάω με τις φίλες μου στο μπαρ να πιω ένα ποτάκι, πήγαινε αγάπη μου να την πεις και εσύ. Κωστή, ζούμε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ζούμε, δεν είμαστε. Ναι, άμα αρχίσει και εσύ και ποια είναι η φίλη σου και αυτό και ξέκολο η φίλη σου και τα και εσύ θα γκρινιάξει. Δηλαδή, και από τη μεριά τη δικιά σου δεν θέλει γκρίνα. Για να ζήσει και η άλλη χρόνια. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Μιλάμε για την αντρική μακροζωία. Α, δεν σε νοιάζει εσένα για τον άλλον, σε νοιάζει τον τομάρι σου. Ναι, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνει πώ το λέω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, θε να πει ότι. Κοίταξε να δει, μωρέ. Η αλήθεια είναι ότι γενικώς η γυναίκα ρουφάει την ενέργεια από τον άντρα, ξέρω εγώ, και του ρουφάει και τη ζωή. Και μετά πεθαίνει. Και ζουν αυτές άλλα 20 χρόνια. Αν πας στα μνήματα, θα δεις όλο γυναίκες από πάνω. Θα ποτίζουν, θα κάνουν, θα τραβάνε κανένα 20άρικο να δώσει τον παπά να τα κάνει μνημόσυνο. Όχι το λάδι, όχι το ξύδι, όχι να τον αφήσει άλλο ένα χρόνο μέσα να λιώσει καλά, ξέρω εγώ κτλ. Σπάνια θα κάτσει στο πούλμαν άντρα δεξιά και να πάει το φέρετρο μπροστά με τη γυναίκα. Δύσκολο είναι. Εγώ δηλαδή τώρα έχω ένα κολλητό μου από το σχολείο τον Νίκο. Άμα δούμε κανέναν χείρο στον δρόμο, σπάνια περίπτωση, με σκουντάει και μου λέει: Το βλέπεις αυτόν? Ναι, λέω. Στο πούλμαν δεξιά κάθισε, λέει. Το πούλμαν δεξιά είναι συνδυματικό. Δηλαδή, ναι. Το πούλμαν που βάζει η οικογένεια συνήθως κάθεται η χείρα δεξιά. Και πάει ο βλάκας μπροστά, ο Νταΐς με το φέρετρο. Ενώ αν πάει στο πούλμαν και κάτσει δεξιά ο άντρας, είναι επίτευγμα. Έχεις δει πολλούς να κάθονται δεξιά στο πούλμαν? Αυτό ακριβώς. Α, λοιπόν, και κάτι άλλο θα σου πω ποδοσφαιρικό. Και το μεγάλο, το άλλο μυστικό είναι να είσαι ανέστητος. Αυτό είναι βλέπω. Δηλαδή, εδώ είχαμε μια κοπέλα που έφυγε. Έφυγε 42 χρονών, η Νίκη. Η κοπέλα 38 ήταν ή 40. 38 χρονών, 38. 38 χρονών πέθανε. Τελευταία φορά που την είδα είχα τσακωθεί μαζί της. Γιατί τσακώθηκα εγώ με τη συγχωρεμένη? Γιατί? Ουφ, αφ, ουφ, ουφ, δεν μπορώ. Αχ, δεν μπορώ. Εκείνο δεν μπορώ, το άλλο. Ρε Νίκη, της λέω, δηλαδή τι μπορείς? Συγεννήθηκες για να μην μπορείς, της λέω. Δηλαδή, με άριστα το 10, να είναι μια κατάσταση αγχωτική με 2. Με άριστα το 10, 2. Αυτή το έφτανε στο 9. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, θα μου πεις από αυτό, πέθανε. Το μετράω εγώ κι αυτό, η γυναίκα. Δηλαδή, μια μέρα τη λέω κόκκινος, φιγουρατζής, Νίκη. Πάρθε παρακαλώ, του χάθη Παναγή. Λέει, τι να του πω. Πες είναι ο Γρηγόρης ο κόκκινος. Παίρνει η κοπέλα εσχωρεμένη το Χατζη Παναγή. Λέει, γεια σας κύριε Χατζη Παναγή, είμαστε από το Αθλητικό Μετρόπολης. Θέλει να σας μιλήσει ο κύριος Κόκκινος. Απ' την άλλη γραμμή ο Ροσοπόντιος αρχίζει. Κόκκινος, τα
Δεν ξέρω εγώ κανένα κόκκινο, πετρουλάκι ξέρω εγώ. Δεν ξέρω κανένα Νίκο, δεν ξέρω κόκκινο. Και αρχίζει να την πιάθει ένα άγχος, δεν σε ξέρει, δεν σε ξέρει. Ο εκείνος με το τσιγάρο στο στόμα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ο Γρηγόρης, ο Γρηγόρης, ο Γρηγόρης κύριε Χατζημαρακή. Δεν ξέρω εγώ Γρηγόρη, έχει τα μάτια Γρηγόρη, δεν ξέρω εγώ, δεν ξέρω εγώ. Να έχει τρελαθεί αυτή. Λέω ένα δώρε Νίκη, επειδή αυτός ο φελός νομίζω ότι το ξέρω ο Χατζημαραγής, κάθεσε και αγχώνεσαι, λέω εσύ. Δηλαδή, θέλει και μια φιλοσοφία διαφορετική, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι. Δηλαδή, τι να σου πω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, χαλάει το ψυγείο στο σπίτι. Άμα αρχίσει και λιποθυμάς, όχι τρέχουν τα νερά, τι θα κάνω, θα κάνεις ρε μαλάκα το ψυγείο. Θα πάρεις το μάστρο να το φτιάξει. Χάλασε τα μάξι, τράγκαρες. Τι άκαμπα, πεθάνεις δηλαδή. Δημιουργούνται λοιπόν αρνητικά θέματα μέσα στον οργανισμό και βγαίνουν και αρρώστιες. Λέω εγώ με το μυαλό μου. Ένα άλλο που έχω παρατηρήσει είναι ο άνθρωπος που είναι εσωστρεφής αρρωσταίνει πιο εύκολα. Δηλαδή το κρατάει μέσα του, το κάνει το ράνι. Ρε παιδί μου, νιώθεις κάτι κτλ. Τσακώσου, κάνε ράνι, φώναξε. Πλακώσου, φώναξε, τσίριξε, κάνε μια. Και τελείωσε, ας πούμε. Και το υπερβολικό άγχος για το παραμικρό. Όχι, ξέρω εγώ, το παιδί, ξέρω εγώ, δεν πήγε καλά στο μάθημα. Επέθε, λιποθυμάει. Πάει, δεν πάει καλά το παιδί στο μάθημα, 500 ευρώ θα πάρει. Άμα δεν είναι τσογλανάκι, ξέρω εγώ, να τη δει, ξέρω εγώ, με γούμενος καρυπίδης, να είναι μαγκάκι κτλ. Παράδειγμα. Πέφτουν, λιποθυμάνε, κάνουν, ράνουνε, ξέρω εγώ. Ψύχρεμος. Μπορείς να είσαι. Δεν σε ξέρει, δεν σε ξέρει, δεν σε ξέρει, δεν σε ξέρει. Χοροπηδούσε με το τηλέφωνο στην καρέκλα, δεν σε ξέρει, δεν σε ξέρει. Και όλος καθόταν ο Ανέστος ο Κόντρος με το τσιγάρο, έτσι. Ο Γρηγόρης, πες του. Δεν σε ξέρει, του λέει. Λεπτομέρειες. Άστο. Επόμενη γραμμή. Πάμε, επόμενος, ναι. Δεν σε ξέρει, δεν σε ξέρει. Ναι. Deliveras.gr. Ό,τι πιο σύγχρονο, ό,τι πιο σύγχρονο για τις παραγγελίες σας. Όταν πεινάσετε, όταν θα σας πιάσει μια λιγούρα, δεν έχει μαγειρέψει η γυναίκα στο σπίτι, μείνατε μόνοι, πήρε πεθερά με τη γυναίκα, τα παιδιά τα πήγαν διακοπές, έμεινες μόνος σου κτλ. Δεν έχεις την εμπειρία να μαγειρέψεις. Πού να ψάχνεις να βρεις τα φυλάδια που τα έχεις βάλει κτλ. Μπαίνεις deliveras.gr. Θες να φας διαιτητικό, θες να φας παχυντικό, θες να φας βρώμικο, θες να φας καθαρό, θες να φας σαλάτα, θες να φας σαντουίτς, θες να φας καραμαλίδικο λουκάνικο, θες μακαρονάδα, θες κρέπα, ό,τι γουστάρεις. Deliveras.gr και καθάρισες. Καλημέρα. Έπεσες, καλημέρα. Έπεσες και εσύ, καλημέρα. Έλα. Σιγά, σιγά, κλείς το ράδιο. Σιγά. Έλα, πάμε. Καλά, είσαι καλός χρυσός είσαι, αλλά είσαι πολύ κολλημένος. Είμαι. Με τον Γκαρσία. Ναι, βέβαια. Κάθομαι, ακούω την εκπομπή, ήρεμα, ωραία. Σ' ακούω, λες πάλι τη μεγαλύτερη βλακία που μπορείς και λες στο ραδιόφωνο. Βλακία είναι, λες. Ξέρω εγώ. Παρακολουθείς 40 χρόνια ποδόσφαιρο. Ναι. Για να βγεις να κράξεις τον Γκαρσία ποδοσφαιρικά. Ποδοσφαιρικά, βέβαια. Τι ναι, ποδοσφαιρικά. Τι τον κράξεις. Εγώ παρακολουθώ 20 χρόνια. Ωραία. Ωραία, τι ομάδα είσαι. Θα σου πω την κόλλα από κόρνερ δεν έχω δει από άλλο παίκτη. Ναι, έβαλε κόλλα από κόρνερ. Τα στημένα. Τα στημένα που είχε ο Γκαρσία, ναι. Στον ΠΑΟΚ έχω να τα δω χρόνια. Στημένα από Γκαρσία, ωραία. Κάνω λάθος. Καλύτερα από του Λίνο ήτανε. Από του Λίνο. Το ίδιο φάλτσο. Ναι, τι το ίδιο φάλτσο. Το κόρνερ που κάνει ο Γκαρσία αυτή τη στιγμή έχει 4-5 χρόνια. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κάνει κόρνερ της προκοπής. Ωραία χτυπήματα της μπάλας λοιπόν, σωστό. Λοιπόν. Παρακάτω. Είχε τη θετικότητα στο παιχνίδι του. Ωραία. Το ότι δεν τον βοήθαγε το κορμί του και το σώμα του. Είχε λέει στο επιθετικότητα. Συγγνώμη, δεν έπαιζε μονίμως κάθετα. Κάθετα έπαιζε γιατί μπορούσε να προλάβει να πάει πάλι. Που έβγαλε, ας πούμε, στην τότε να μεσύ την βλέπει στον ΠΑΟΚ να πάει στιγμή. Καλά, 7 χρόνια. Δεν μου λες τι παλιά, σε ποιον την έβγαλε. Ωραία, οκ. Συγγνώμη, συγγνώμη. Συγγνώμη, σε ποιον έβγαλε την παλιά. Στο Γεωργιάδη. Στο Γεωργιάδη έβγαλε την παλιά. Σε ποιο την έβγαλε. Ωραία. Πόσες μπαλιές έκανε ο... Λοιπόν, περίμενε, ναι. Περίμενε λίγο, ας το πάω αλλιώς. Ναι. Ο ΠΑΟΚ εκείνη στις χρονιές που έπαιζε ο Γκαρσία είχε ωραία ομάδα. Πολύ καλή ομάδα. Πήρε τίποτα. Πολύ καλή ομάδα. Ναι. Δίπλα στον Γκαρσία ποιος ήταν. Ο Βιτόλος. Υπάρχει πιο άσχετος ποδοσφαιριστής από τον Βιτόλο με την μπάλα στα πόδια. Υπάρχει πιο γρήγορος με την μπάλα κάτω να κόψει από τον Βιτόλο. Υπάρχει ποδοσφαιριστής που έμπαινε στον ΠΑΟΚ μέσα στην περιοχή και πάθαινε ηλεκτροσόκ. Πάτησε ποτέ ο Γκαρσία την αντίπαλη περιοχή.
ο Γκαρσία δεν είχε τα χαρακτηριστικά για να την πατήσει. Χαφ που δεν πατάει περιοχή αντιπάλου δεν είναι χαφ. Έτσι λες εσύ. Έτσι λένε οι δήμονες του ποδοσφαίρου. Έτσι λένε οι δήμονες. Ο ΠΑΟΚ έφτασε που έφτασε αυτές τις χρονιές χωρίς να έχει καν χαφ. Πού έφτασε ρε φίλε, για πες μας να μάθουμε. Πού έφτασε. Πού έφτασε. Έφτασε να παίζει με την Τζεσεκά για την πρόκριση. Ποια Τζεσεκά, σε ποιους, στο UEFA. Ναι, στο UEFA. Σε πόσους, στους 32. Ναι, έφτασε να κοντέψει να αποκλείσει τον Άγιαξ. Χαμήλωσε τώρα. Να κοντέψει. Ναι. Να κοντέψει. Κόντεψε για. Δεν στάθηκε επάξια σαν ομάδα Champions League σε εκείνα τα μάτς. Ένα μάτς του Γκαρσία με ελληνική ομάδα. Μεγάλο. 5 χρόνια. Εσύ μάτς του Γκαρσία με μικρές ομάδες έχεις παρακολουθήσει. Με μικρές ομάδες που με τον Καγκάτσι που βαρούσε τις αγκονιές. Με το Σταυρίδι. Τώρα πλάκα με κάνω. Εγώ σε κάνω πλάκα. Έφτασε ο ΠΑΟΚ να χτυπάει πρωτάθλημα εκείνες τις χρονιές χωρίς αμυντικό χαφ, αυτό μου λες. Έφτασε να χτυπάει πρωτάθλημα. Ναι, με τον Παναθηναϊκό. Και άλλες φορές έφτασε, τι πάει να πει αυτό. Ναι, ρε παιδί μου, χωρίς να έχει αμυντικό χαφ, αυτό μου λες τώρα. Ρε εσύ, αμυντικό χαφ, τι σημαίνει. Κόβω, δίνω, στηρίζω, σουτάρω, πηδάω, πλαγιάζω σε πλαϊνό μαρκάρισμα. Τα ήθελα αυτά με τον Γκαρσία. Ήξερε μεγάλη μπάλα, ηρεμούσε το παιχνίδι, έδινε την μπάλα στα 10 μέτρα, την ξανάπαιρνε, την ξανάδινε. Αυτή η βιόλα γινόταν. Χτυπούσε τα στημένα. Σε ένα στημένο, δεν μου λες, έχεις εσύ δει πολλούς 1,87 χαφ κεντρικά. Να μην πατήσουν 5 χρόνια την περιοχή σε στημένο χτύπημα και να βαράν μόνο αυτή τα φάουλ. Ενώ υπήρχε άλλος να τα χτυπήσει καλύτερο σε χτύπημα. Πού ήταν ο Λίνο. Ποιος ήταν, ο Λίνο. Αν πώς εγώ. Ο ΠΑΟΚ έβαλε 80 γκολ από ασίστ του Λίνο. Εντάξει, και τι να λέει αυτό. Τι να λέει αυτό. Ότι ναι. Μετά το Λίνο δεν υπάρχει αριστερός μπακ στον ΠΑΟΚ. Τι λέει αυτό. Ωραία. Πόσα στημένα έβαλε απευθείας ο Λίνο και πόσα έβαλε ο Γκαρσία. Πόσα γκολ έχει βάλει ο Γκαρσία 5 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, τα βάλε 5-6. 5-6 γκολ. Ναι, σε, αποστημένα. Σε 6 χρόνια. Αποστημένα. Δηλαδή ο Γκαρσία 6 χρόνια αμυντικό χαφ έκανε 6 γκολ. Εσύ μάλιστα. Έχεις δει στον ΠΑΟΚ. Άκου εδώ εμένα, άκου εδώ εμένα. Ναι. Ο πατέρας μου στον ΠΑΟΚ 7 χρόνια έβαλε 20 γκολ από στόπερ. Μα του κάνουμε κανένα άγαλμα. Δεν μου λες, έχεις δει στον ΠΑΟΚ. Έχεις τρελαθεί. Έχεις δει εσύ στον ΠΑΟΚ να βάζει παίκτης γκολ από κόρνερ. Ποιο ρε, πότε έβαλε γκολ από κόρνερ, ποιο μάτς. Βασικά δεν έχεις παρακολουθήσει την Γκαρσία. Δεν πιστεύω ότι είσαι άσχετος από ποδόσφαιρο. Ξέρεις και ξέρεις αρκετά. Άκου να δεις. Ο Γκαρσία εκμεταλλεύεται. Με την αγωνιά το έκανε σημαία ότι βαρούσε και εμείς τον κάναμε Θεό. Και αυτό είναι. Άκουνα, δεν έχει καμία σχέση άκουνα, με αυτό. Άκου να δεις το συνέστημα με τη λογική τι λέει. Εσύ αγαπάς και έχεις συνέστημα και μ' αρέσεις γιατί είσαι άνθρωπος που βγάζει συναισθήματα. Όταν παίξατε με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι με την αγωνιά του Γκαρσία. Φάγατε γκολ από τον κεντρικό άξονα από ένα γύφτο εκεί, τον Πατσατζόγλου, πώς το λέγανε, ο οποίος ήταν παίκτης του άξονα. Δηλαδή, εγώ τι να το κάνω να βαρέσω αγκονιά ή γροθιά και να μου κάνει το 1-0 ο κεντρικός χάφ της αντιπάλου ομάδας που είναι στην περιοχή ευθύνη στη δικιά μου. Εγώ... Θα συμβεί και αυτό. Ναι, ρε πουλάκι μου, αλλά λέω εγώ βλέπω την μπάλα. Αυτά τα αγαπητηλίκια και αυτά εδώ, τις ιστερίες, τις δέχομαι και αυτές. Εγώ τον Γκαρσία τον κρίνω ανάλογα με αυτό που πήρε από τον ΠΑΟΚ σε λεφτά. Και αγάπη δεν πρόσφερε στον ΠΑΟΚ ανάλογα. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, αγάπη όταν ένας ποδοσφαιριστής την αγάπη, σχεδόν στο μισό. Ναι. Αυτό λέγεται αγάπη αυτό που λες. Γιατί τι λέγεται αγάπη. Δεν μου λες αν έφευγε δηλαδή ποιος θα τον έπαιρνε και δεν θα το έκανε στο μισό. Για απάντησέ μου εμένα τώρα. Εγώ ας σου μιλήσω κυρικά. Και... Ναι. Τον τελευταίο χρόνο ναι, είχε το, πέσει. Τον πήρε στην Ξάνθη και τον πετάξανε με τις κλωτσιές από την Ξάνθη. Τέλος πάντων. Εγώ και φαντάζομαι πολύ σαν και εμένα. Χάφτα τον Γκαρσία, εγώ δεν έχω δει στην ομάδα. Την μπάλα που ήξερε. Έχεις δει τον Γκαρσία να χάνει την μπάλα. Χάφτα τον Γκαρσία, περάσανε με το κιλό από τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, τώρα τι άλλο να σου πω. Τι να πεις, φίλε, πέρασε ως καρτάδος από τον ΠΑΟΚ και εσύ μιλάς για τον Γκαρσία τώρα. Μας τρελάνεις τώρα. Είχες χάφτο το σκαρτάδο, πήρες πρωτά. Το σκαρτάδο βγάλει τον εκτός, είναι στο συναγωνισμό. Α, μάλιστα. Εντάξει. Και δεν μιλάμε και για ίδιες ηλικίες. Δηλαδή ο Δαμανάκης τι λιγότερο είχε από τον Γκαρσία. Περίμενε. Καταρχήν μιλάς με έναν άνθρωπο 37 χρονών. Δεν με λες για Δαμανάκη. Α, συγγνώμη. Άκου λίγο να σου πω. Ο Σκαρτάδος στα 33, στα 32 γύρισε σε λίμπερο. Εντάξει. Οπότε μην μου λες εμένα όταν ο Γκαρσία είσαι 31 χρονών και συνέχισε να παίζει κάπου. Ο Σκαρτάδος μπορούσε να παίξει 8 θέσεις. Ο Γκαρσία μία. Σου είπα respect για τον Σκαρτάδο. Μπορούσε να παίξει στόπερ ο Γκαρσία. Δύσκολα γιατί ήταν πολύ αργός, πάρα πολύ αργός. Μπορούσε να παίξει δεκάρι ο Γκαρσία, όχι. Ο Γκαρσία δεκάρι. Είχε όλα τα χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Τέλος πάντων, θα το λύσουμε, εντάξει. Πάντως να ξέρεις ένα πράγμα. Στη ζωή
να δίνεις πέντε πράγματα και να παίρνεις τέσσερα. Εγώ δεν σου λέω να πάρεις έξι. Μόνο από το παιδί σου να δώσεις 10 και να μην πάρεις 0, αυτή είναι αγάπη που δεν έχει, ας πούμε, παρεδώσει. Δηλαδή δεν μετράς, θα δώσω στο παιδί μου 5 να πάρω 10, να πάρω 0. Αλλά μάθε στην ποδοσφαιρική σου ζωή, γιατί είσαι νέος ακόμα σχετικά και για την ομάδα που αγαπάς, μη δίνεσαι εύκολα. Δηλαδή, όπως και σε μια γυναίκα, ρε παιδί μου, 25 χρονών, αν πέσει με τα μούτρα 20 χρονών, δεν πρόκειται να σε κάνει γυζάβ. Θα σε κοροϊδεύει έτσι και ο παίκτης. Άμα τον πάρει, σε πάρει χαμπάρι ότι έχει αδυναμία, σε σκίσει. Βλέπε Κόκε, βλέπε Μπερμπάντο, βλέπε Γκαρσία. Εγώ βέβαια έχω μια άλλη φιλοσοφία πάνω στο ποδόσφαιρο και το κακό με μένα είναι ότι δεν έχω συναισθήματα για κανέναν. Εσύ όμως που είσαι οπαδός, οφείλεις να έχεις συναισθήματα και οφείλεις να κάνεις λάθος κριτική ανάλογα με το συναίσθημά σου. Εάν δεν είχες συναίσθημα, δεν θα ήσουν οπαδός. Τα συναισθήματά μου προέρχονται από τα μάτια μου καθαρά. Ναι. Τώρα θα με βρίζουν και οι υπόλοιποι και να πω κάτι τελευταίο. Γιατί... δεν μπορεί να έρθει στο πάω. Γιατί να σε... όχι, ωραία μιλάς. Ωραία μιλάς, όμορφα μιλάς. Γιατί να σε βρίζουν. Μια χαρά μιλάς. Θα με βρίζουν οι υπόλοιποι γιατί θα περιμένουν. Α, γι' αυτό, ναι, εντάξει, ναι, εντάξει, ναι. Λοιπόν, δεν μπορεί να έφτασε ο ΠΑΟΚ σε εκείνο το επίπεδο που έφτασε, που άρχισε ο κόσμος να ευχαριστιέται επιτέλους ποδόσφαιρο και να μην είχε ένα δημιουργικό. Ακούμε, τον Βιτόλο. Τελευταίο. Τον βγάζουμε εκτός. Ο Βιτόλο ήταν χαμάλης και έκοβε. Στο ποδόσφαιρο πλέον οι απαιτήσεις από τους ποδοσφαιριστές σε όλες τις θέσεις είναι πολύ μεγαλύτερες. Βλέπεις τώρα στο Euro τον Μπέπε για παράδειγμα, κόβει center back. Κάνει 10 μέτρα γρήγορα με την μπάλα και γίνεται δεκάρι, πετάει μια παλιά. Αυτό πριν 10 χρόνια, 15, 20, δεν το βλέπεις. Παλιά, ας πούμε, είχαμε τα extreme. Έκανε μια κούρσα, έκανε μια σέντρα, πήδα εσύ, ξέρω εγώ, να κάνεις. Τώρα πρέπει να γυρίσει πίσω, να μαρκάρει, πρέπει να τριπλάρει απ' έξω. Πρέπει να είσαι Σούπερμαν για να παίξεις μπάλα. Ναι, δυστυχώς. Τα λέμε, σε ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Ωραίος άνθρωπος, ρε. Τι ωραίος ΠΑΟΚΣ, ρε φίλε. Αυτό είναι η υγεία, ρε. Αντιπαράθεση. Αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Τι ωραίος άνθρωπος. Να τον είχα φίλο αυτόν τον άνθρωπο. Μιλάς με κάποιον άλλον φασιστικά ο ένας, φασιστικά ο άλλος. Δεν δέχομαι κουβέντα ο ένας, δεν δέχομαι κουβέντα ο άλλος. Τι ωραίος άνθρωπος. Τι ωραίος ΠΑΟΚΣ ήταν αυτός. Τι ωραία αντιπαράθεση ήταν αυτή, ρε. Μπράβο τον άνθρωπο. Μορφωμένος άνθρωπος πρέπει να ήταν. Και αν δεν ήταν μορφωμένος, ήταν τραγικά. Τρομερά, συγγνώμη, επικοινωνιακός. Τρομερό πράγμα στη ζωή. Να είναι επικοινωνιακός ο άλλος. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλημέρα φίλε. 90-90-90 πάμε παιδιά τις γραμμές. 98-80-90-9-55 κενό μήνυμα στο 54-3-40 για να ακούσω. Καλημέρα. Νικόλας από Καραδίτσα, φυσικοθεραπευτής. Άρε φιλαράκι. Να σου πω τώρα κάτι που είπες πιο πριν. Έτσι. Λοιπόν, για το ότι πεθαίνουν οι άντρες πιο νωρίς και τα λοιπά. Αν δεις, επειδή δουλεύω πολύ με εγκεφαλικά... αποκατάσταση και τέτοια, ναι. Ναι. Λοιπόν, όσοι έχουν αρκετά νεότερες γυναίκες... Αρκετά νεότερες γυναίκες, ναι. Πετάνε. Έλα, λες να σωθούμε γι' αυτό. Ξεπερνάνε το εγκεφαλικό... Στο πιτς φυτίλι μιλάμε τώρα, έτσι. Στο πιτς φυτίλι, ναι. Αν έχουν, εσύ ξέρεις, εσύ δουλειά σου. Παρατηρήσει. Άμα έχουν βαλούτες, δεν το ξεπερνάνε. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα ξέρεις, υπάρχουν και γκρίνιες, υπάρχει και η δυσκολία, ας πούμε, το να το αντιμετωπίσουν κτλ. Υπάρχουν πολλά οικογενειακά, ας πούμε. Εντάξει, τώρα όταν έχει άλλος μια γυναίκα συνομήλικη, ας πούμε, εντάξει, δεν μπορεί να το γκουμαντάρει το ίδιο. Όχι, άμα έχει συνομήλικη μπορεί να τον ζηλεύει που είσαι, που πήγες, νιώθει ανασφαλής αυτή, γιατί οι γυναίκες γερνάνε πιο γρήγορα από τους άντρες. Άσε που πεθαίνουν αργότερα, γερνάνε δηλαδή, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, σταφιδιάζουν πιο γρήγορα από τους άντρες. Σαβουριάζουν, αλλά ζουν παραπάνω. Δεν ξέρω αν έχεις άλλη άποψη. Εντάξει, άλλο αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, ας πω ένα άλλο. Ναι. Ένα άλλο πράγμα. Ναι. Λοιπόν, μιλούσα χτες με ένα φίλο μου εκδί. Ναι. Τι είπε? Και του λέω, ρε φίλε, του λέω, τη συμπαθώ την ΑΕΚ. Εσύ, ναι. Να. Και μου λέει, μην μου ξαναπείς ότι συμπαθείς την ΑΕΚ, γιατί είναι η χειρότερη προσβολή. Εσύ τι ομάδα είσαι? Εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Ναι, γιατί... Καλά, εντάξει, είμαι άλλη ιστορία. Ναι. Λοιπόν,
Με ποια νοοτροπία. Με ποια νοοτροπία, με ποιο σκεπτικό, ρε φίλε. Δεν θέλει να το συμπαθούν, θέλει να το θεωρούν άξιο αντίπαλο. Άκου. Αυτό έχουν πάθει οι Ηρακλειδείς, για να σου πω, τους Ηρακλειδείς τους συμπαθούμε. Ναι. Αυτό δεν είναι καλό για τους Ηρακλειδείς. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι αν σε πει μια γυναίκα, έλα μωρέ καλός είσαι, συμπαθητικός, δεν θα σε ξενερώσει. Καλύτερα να σου πει δεν σε γουστάρω, μωρέ, παρά να σε πει καλέ, τι συμπαθητικός που είσαι, σε βλέπω σαν φίλο. Σαν φίλο, μωρή. Είναι δυνατόν. Ακριβώς αυτό. Είναι δυνατόν, μωρή, να βλέπεις τον άλλον σαν φίλο. Είναι μεγάλη προσβολή να σε πει η γυναίκα σε βλέπω σαν φίλο. Είναι προσβολή αυτό. Σαν φίλο. Δεν υπάρχουν φίλοι στο αντίθετο φίλο. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Φίλος. Φιλία μεταξύ άντρα και γυναίκα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει. Τελείως. Δεν το συζητάμε. Το λέω εγώ. Είναι δική μου θεωρία. Λοιπόν. Εγώ είμαι λακκαμάς. Ο Χιλτής πιστεύει το αντίθετο. Μπορεί να κλάσει μπροστά σε γυναίκα. Κλάνεις. Άμα είναι φίλη σου. Κλάνεις. Άμα κλάνεις μπροστά σε φίλη σου. Εντάξει. Εγώ δεν νομίζω αυτοί που μας ακούν να το κάνουν. Γιατί... Δεν υπάρχει ρε στη φιλία τώρα. Υπάρχει φίλη γυναίκα και να μην τη βλέπεις έστω και λίγο ερωτικά. Καλά λέει. Βέβαια καλά λέει. Για πάνε λοιπόν με μια φίλη σου να την πεις ότι γουστάρεις πολύ τη φίλη της. Άντε να δούμε πόσο φίλη θα μείνετε μετά. Το έχω κάνει λέει ο άλλος. Είσαι εξαίρεση ρε πουστιά σε πόδο. Το έχει κάνει αυτό. Θα σου πω και ένα τελευταίο. Ποια είναι η κλασική ατάκα του κόκκινου και ποια είναι η κλασική ατάκα η δικιά σου θεωρείς. Το κόκκινος έχει μερικές κλισέ εκφράσεις. Η μία είναι θα το συζητάω. Το πρώτο είναι αυτό. Το άλλο είναι που λέει είναι, το ζητούμενο είναι. Δύο. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Μετά. Έχει κάποιες χαρακτηριστικές ατάκες ο κόκκινος. Κάπου τις είχα γράψει, τις έχω μέσα στα μάξι. Έχω ένα φυλάδιο για ατάκες του κόκκινου. Είσαι παλίκαρος. Και το άλλο. Έχετε και οι δύο ατάκες. Το άλλο. Κόφθον. Και το άλλο. Βάει στίχημα. Τι να σε... Για μένα. Ναι. Για μένα θεωρώ ότι του κόκκινου η ατάκα είναι το κόφθον. Το κόφθον. Η δικιά σου ατάκα είναι. Μη. Ή όταν ετοιμάζεται να βρήσει, να κάνει. Μεταξύ εδώ τον φέρανε. Πάντα φέρουν εμένα δίπλα κάποιον ο οποίος να είναι λίγο πιο ήρεμος, να συγκρατεί εμένα. Στο τέλος τι έγινε ο κόκκινος. Έχει χάσει το χριστιανισμό, έχει χάσει να πούμε το κατηχητικό, τα έχει χάσει όλα αυτά. Έμαθε να βρήσει 32 χρονών. Ξέρεις, μια μέρα στο λεωφορείο, όταν ήμασταν 20-22 χρονών, είχα τσακωθεί με κάποιον και ήταν ο κόκκινος παρών. Και άρχισε να κοκκινίζει ο κόκκινος. Ντράπηκε. Μια άλλη φορά τον φωνάζω στην εκπομπή στη Μαρμίτα, πριν 8 χρόνια, βγαίνει ένας ακροατής, τον αρχίζω σε κάτι πινελί για κάτι χοντρά, τον βλέπω τον κόκκινο κοκκινίζει, ντράπηκε. Και μετά τα 35 άρχισε να βρει. Κάτσε κάτω ρε μπούλι, του λέμε φας καμιά. Τι γέλιο γίνεται ρε φίλε, φοβερό γέλιο. Είστε πάντως, είστε φοβερό δίδυμο. Δεν υπάρχει ρε φίλε. Να σου πω κάτι, 11 χρόνια δίδυμο σε ραδιόφωνο, δεν ξέρω αν κράτησε κανένας ποτέ. Παγκοσμίως. Να κάτσουν 11. Αυτό δεν είναι δίδυμο, ρε, αυτό είναι γάμος. 11 χρόνια δίδυμο, δεν ξέρω, να είμαστε γεροί κι εγώ κι αυτός. Να είναι και καλά τα αφεντικά εδώ και να είναι καλά τα πράγματα, γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Να είμαστε γεροί. Να δω παγκοσμίως αν υπάρχει άλλο δίδυμο τόσα χρόνια ραδιοφωνικό, δίδυμο. Να δω μήπως μπορέσουμε να πούμε στον Guinness. Εγώ θα το έχω σαν στόχο αυτό. Υπάρχει κι άλλο ένα στην Αθήνα, αλλά δεν ξέρω αν θα σου πιάνει τα χρόνια. Πρέπει να κοντοφέρνεται, νομίζω. Δεν ξέρω, πρέπει να το ψάξουν αυτό οι ειδικοί, να πούμε. Εγώ πιστεύω ότι αν ζήσουμε και είμαστε υγιείς και είμαι καλά τα πράγματα, να τραβήξουμε δηλαδή παγκόσμιο ρεκόρ να κάνουμε. Πρέπει να το ψάξουμε όμως, δεν ξέρω τώρα στην Κίνα, αλλά... αν υπάρχει, ή στην Ιαπωνία ή ξέρω εγώ κάπου αλλού να υπάρχει ένα ανάλογο δίδυμο. Εμείς πάντως θα δώσουμε την. Αυτοί μας ότι είμαστε 11 χρόνια, πάμε για 12. Φοβερό. Τώρα μας πιάσει κανένας. Αν μας πιάσει τώρα. Και χώρια δεν μπορείτε, είναι για εσάς. Το κοντρόλι γνώ παίζουμε κάθε μέρα. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, χάρηκα Κωστή. Για χαρά. Αυτό καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Αυτό αν υπήρχε ένας έξυπνος να μας πάρει στην τηλεόραση να το κάνουμε τηλεοπτικό αλλά με μοντάζ, θα ήταν φοβερό.
Αλλά δεν υπάρχει τώρα σε αυτή τη χώρα, τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν επενδύουν, δεν γίνεται καινούργιες ιδέες, δεν υπάρχουν συγγραφείς, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει, δηλαδή είμαστε σε κακό φεγγάρι. Είμαστε σε άνοδο επαγγελματική, σε κακό φεγγάρι, αυτό βλέπω εγώ. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, καλησπέρα. Γεια σου Νικολάρα, γεια σου Νικολάρα. Πάω και 14-0 χθες, Νίκο μου. Σταμάταζε με και δεν σταμάταζε τέτοια πράγματα, φίλε μου. Ναι, ναι, ναι. Κοστάκη, είσαι καλό παιδί και δεν τα λες εμένα. Όχι, εγώ οφείλω να πω και το, να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Ναι, ο πιο δικηγόρο του διαβόλου μου. Ναι. Για το πρόβατο μπορεί να το κάνεις το διαβόλου το, που είπες. Ναι, του διαβόλου, ναι. Εγώ ξέρεις, θα σε πω κάτι, δύο πραγματάκια τα οποία λιγάκι. Το πνίξανε εδώ πέρα εκεί μας οι... Τι πνίξανε, Νίκο, για πες, τι πνίξανε. Πνίξανε, πούμε, στην Πελοποννήσου, ήταν ένα μυστήριο πράγμα έγινε εκεί πέρα μέσα. Ναι. Και αυτός ο κύριος που παραστάνει τον Μεγκιστάνα... Τον Ταλαρά, ναι. Ναι, τον Ταλαρά. Τον Ταλαρά, ναι. Το λέτε, πρώην Σοβιετική Ένωση. Πήγε στο χοντρού, το σπίτι του χοντρού πήγε πάλι. Πάλι. Πήγε πέρα για να παρακάνει λιγάκι τον Δούρο, ας πούμε. Ναι. Αλλά ο άλλος τον έχει δώσει μια κλωτσιά που έχει και απ' έξω. Ναι. Και νομίζω ότι αυτός αρχινάει να κλονίζεται σιγά σιγά. Λες. Ναι. Πάντως, Νίκο, την τρένο σε δεν την πήρε. Δεν την πήρε. Ο Ταλαράς ο φίλος σου δεν την πήρε, την τρένο όσε. Δεν την πήρε. Τώρα, ναι. Αλλά θα πω κάτι, από την ώρα αυτός ο κ. Μπούντιν που λέτε πρόεδρος που είναι αυτός, από την ώρα που είναι εδώ ο άλλος που με από πάνω εδώ πέρα στο Παλιόκαστρο. Παλιόκαστρο. Ο αρχηγός. Ναι. Το Παλιόκαστρο, στο Παλιόκαστρο λέει. Εδώ πάνω που πάει για το περιφερειακό απάνω προς το Δερβαίνι. Ναι, Δερβαίνι πάνω, ναι βέβαια, ναι, σωστό. Ναι, βέβαια, ναι. Εκεί πέρα, ναι. Αυτός ο κύριος είναι πούμε, ο άνθρωπος που κινεί τα νήματα στα Βαλκάνια. Ναι, ναι. Άρα λες... Αυτός ο κύριος, να τελειώσω φίλε μου. Συγγνώμη, ναι. Αυτός ο κύριος που το λέμε, έχετε εδώ πέρα το πρόεδρος της Ρωσίας, είσαι εδώ πέρα στην Ελλάδα. Μάλιστα, ναι. Από μοναστεριά, πήγε από αυτόν τον κύριο. Να το δει τι κάνει, δεν κάνει. Έτσι, απλά όμως αυτός τον κύριο τον έχουν αυτόν που τον φέραν στην Ελλάδα, και κάνει πούμε τον ψευτομεγκιστάνα. Νομίζω ότι αυτός ο κύριος σιγά σιγά όπως λένε μια λαϊκή παροιμία, τα σχέδια της λαϊκής είναι για τους λεβέντες. Έλα! Ναι. Μας, γιατί να το πω, γιατί εδώ πέρα το άλλο είναι ότι... Ο αρχηγός του δεν μπορεί να πει εδώ η Ελλάδα, δεν τον πει τον αρχηγό αυτό. Ναι. Κινεί τα νήματα. Ναι. Είναι αυτό ο Κόκαλης, γιατί είναι, νομίζω έμαθα και τ' άλλο. Σοκρατάκιας. Ναι, Σοκρατάκιας. Ο Σοκρατάκιας Κόκαλης, φίλε μου, να ξέρει πολύ καλά. Ο άνθρωπος αυτός έχει τον γιο του στην ΟΕΦΑ και την ΟΥΦΑ. Δεν είναι για αυτό ψέματα. Όχι, είναι στην ΟΕΦΑ, ναι, σωστό, ναι. Μπράβο. Αυτό το είδα το παιχνίδι Γαλλία-Γερμανία. Το είδα το παιχνίδι Γερμανία-Γαλλία. Το είδατε, δεν είναι. Ναι, βέβαια. Το είδα, λέει, βέβαια. Μπράβο, ωραία. Τα επίσημα ήταν ο πρόεδρος της Γαλλίας, έτσι, το συμβούλιο του κράτους, έτσι δεν είναι. Έτσι. Και δύο άλλοι πιο παρακάτω σε μια γωνία ήταν ένας κύριος με γυαλάκια και λίγο με, όπως είπε ο πρώην πατέρας του, να πούμε λιγάκι, πούμε το μαλλί, το μαύρο το μαλλί. Ναι, μαύρο μαλλί, ναι, βαμμένο. Και τραγούζω το ύμνο της Γαλλίας. Ναι. Και ρωτάω εγώ, γιατί τραγούζω το ύμνο της Γαλλίας. Ρωτάω εγώ, πρέπει να απαντήσεις. Είναι καλό το ερώτημα σου. Νικολάρα, σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ, Νικολάρα, για χαρά. Σ' αγαπώ, Νικολάρα, ο Νίκος. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι, δεν ναι. Βρες αρσερή ποντός και τι σε μένα θεέ μου πάλι αυτός μπροστά. Ας σε πω εγώ ατάκες. Ναι. Παραδείγματος χάρη κύριε Κωστάκη μου, ναι. Αυτομάτως ναι. Στο θόκο του ΠΑΟΚ ναι. Από την ώρα που ήρθε αυτός που δεν έχει φράγκο ναι. Θα χάσω το κομπολόι μου κύριε Κώστα. Ναι. Γιατί εγώ κουτσαβάκι χωρίς κομπολόι δεν μπορώ κύριε Κώστα μου. Κουτσαβάκι χωρίς κομπολόι. Θα το χάσω το κομπολόι μου. Θα με το φάει ο κουλουράς κύριε Κωστάκι μου. Θα με το φάει ο κουλουράς. Θα την κόψω τη μουστάκα και θα πάρω τάκα τάκα. Ναι. Ναι. Τι έγινε πάλι, έρθει πια πρόβλημα με τον Γκαρσία. Πόσα χρόνια έπαιξε ο Γκαρσία στον ΠΑΟΚ. 5-6. Τι 5-6, ρε, 2,5 χρόνια έπεσε. Πας καλά, ρε. Πλάκα κάνεις. Εγώ τι πλάκα κάνω. 3 χρόνια γεμάτα. Ποια 3 χρόνια, από τα 3, και 3 να είναι εγώ σου λέω, και 3. Πήγε στα 6. Και τι αγάπη είναι αυτή. Τι
Ποια είναι η αγάπη? Έλα μωρέ, τι πρόλαβε και έκανε. Εδώ πέρασαν από τον ΠΑΟΚ σκαρτάδι, πέρασαν κούδες, περάσανε. Κανένας δεν εφεβάλλει για την αξία του. Σαράβιδες περάσανε, τι λέτε τώρα. Αφέβαλε κανένας για την αξία του. Τι λέτε τώρα, δηλαδή παιδί. Ο Λαμπριάκος ήταν ανωτέρων του Γκαρσία. Ο Λαμπριάκος. Ο οποίος δεν έπαιξε τον Άρη και τον κάνατε και Θεό τον κάνατε. Ναι, αλλά ήταν σούπερας. Ήτανε. Με το Super 3 ήταν ο. Και ο Γκαρσία ήταν με τη θύρα 4. Ένα αυτά έχουμε στην πόλη. Αυτά έχουμε στην πόλη. Τι να κάνουμε. Σε πιάνει μια λόξα, ώρες-ώρες. Έξι χρόνια έπαιξε στον ΠΑΟΚ, τον κάνατε ήρωα. Καλά, δεν. Ήρωα. Δεν κάνατε το. Από το 8 μέχρι το 14 έπαιξε. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 93 συμμετοχές, 6 χρόνια. Ορίστε. 6 χρόνια πάλι. Τέσσερα γκολ έβαλε. Ο Σαργκάνης, σαν τερματοφύλακας με τα πέναλτι, έβαλε παραπάνω. Και ο Τζέραντ έπαιξε 16 χρόνια στη Λίβερπουλ. Έλα ρε, ποιος Γκαρσία μωρέ. Δεν πήρε τίτλο στην παραμυθάδες τώρα εδώ. Το δεν Σαράφι. Πήρε τίτλο στην Αγγλία. Ναι, ο Σαράφης είπε στον Μπάρλο όχι. Το Σαράφι, και κάνατε τον Γκαρσία ήρωα. Καλά. Και εγώ σου λέω 16-18 χρόνια έπαιξε στη Λίβερπουλ και δεν πήρε τίτλο ο άνθρωπος. Και αρχίζει. Αυτό τι σημαίνει. Που έπαιζε από πιτσιρικά, τι σημαίνει ότι δεν υπάρχει ρε Χαφ Γκαρσία στον ΠΑΟΚ που να έδωσε στον ΠΑΟΚ. Να έδωσε στον ΠΑΟΚ πράγματα στο ποδόσφαιρο επάνω. Δεν έδωσε. Τι να κάνουμε τώρα. Επειδή εσείς δεν και καλά νομίζετε. Τι νομίζουμε εμείς, ρε. Τι νομίζουμε εμείς. Εγώ σε φέρνω παράδειγμα. Εδώ πέρασε Τερζανίδης, ρε. Πέρασε Ρεσί. Σκαρτάδος, ρε. Πέρασε Κούδα. Σα έβαλε κανένας αυτούς. Ποιος Γκαρσία μας τρελάνε τώρα. Σα έβαλε κανένας αυτούς. Είναι δυνατόν, ρε. Δεν τους αφέβαλε κανένας αυτούς τους παίχτες. Στον ΠΑΟΚ. Γιατί θέλεις να περάσουν και καλά το δικό σου, ρε. Γιατί η αγάπη και το δε είναι άστοχη αγάπη. Άστοχη είναι. Άστοχη. Και εσύ αυτή η αγάπη που έχεις με τον προηγούμενο τι είναι. Τι ο προηγούμενο. Που μιλούσε. Εγώ με τους τρελούς θα πάω καλά. Με τους τρελούς θα πας καλά. Ε, βέβαια. Ένα είσαι εκεί στην Παναγία που στείλετε τη δικιά σας. Τον Αϊθαράπη. Ναι. Έχουμε πολλούς τρελούς. Και γιατί δεν έγινες καλά αφού λέγεται Άγιος Θεράπης. Πόσους να θεραπεύσει αυτός ο Άγιος. Πήγα και εγώ δεν πρόλαβα να πάρω. Τι να την είναι. Εντάξει. Το ποδήλατο είναι της ευγενίας και αν με γράψει κανένας τροχονόμος, γιατί είναι παράνομο αυτό. Ξέρεις ότι άμα θέλει να σε γράψει ο τροχονόμος. Άκου να σου πω κάτι, σε γράφει στο πίτς φυτίλης. Όχι, όχι, όχι. Πέρα από αυτό. Ναι. Μην το ξαναφέρεις εδώ πέρα μπροστά. Γιατί. Γιατί θα βρεις μόνο το ποδήλατο. Το αμάξι δεν θα βρεις. Α, καλά. Κατάλαβες. Γιατί. Σαν την άλλη φορά που με έγραψε. Άντε ρε φύγε από εδώ αλήτη. Όχι, όχι. Όχι από μένα. Θα το πάρουν το ποδήλατο. Α, εντάξει. Άκουπα, προχθές πήγε ένας να πάρει από έναν άλλο φρούρο κουρλούρια. Δεν πρόλαβε να μπει και να βγει. 170 ευρώ ποδήλατο το πήρα. Πάει το ποδήλατο. Πάει το ποδήλατο. Και λέει τους ταξιτζίδες, το στείλανε. Λέγαμε πληρώστε το ποδήλατο. Γιατί, τι φταίγανε οι ταξιτζίδες. Γιατί το στείλανε οι ταξιτζίδες να πάρει, κουρλούρια. Ναι, φταίει. Έτσι, μην το ξαναπείς εδώ μπροστά. Δεν κάνω πλάκα. Εντάξει. Γιατί βρώμα είναι, δουλειά. Α, να σε ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Λέγε αγόρι μου, λέγε. Οι περσινές οι φανέλες του Ηρακλή, έφαρε ρε. Άντε καληνύχτα. Εσύ, για χαρά. Λοιπόν, πάμε. Πόση ώρα ρε Σιγιάννη το διάλειμμα. Λίγο, 15 δευτερόλεπτα μείνετε στις γραμμές. I'd like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here at the Palace Hotel Ballroom at this time. We do sincerely hope you enjoy. Όσοι Αργιανοί μετά τις 1.30 μπορείτε να τηλεφωνήσετε. Αύριο θα πάω προς Κατερίνη μεριά, εκεί προς παραλία ας πούμε και τα λοιπά. Για τους Αργιανούς το λέω, όσοι προλαβαίνουν στο 90-90-90. Θα πάω πιο καφέ στο ξενοδοχείο του ένας παλιού διαιτητή του Σταυρίδη που έπαιξε το ΠΑΟΚ Άρης 3-0 εκεί με τα μπέναλτι που για την καρατιά του Γεωργιάδη κτλ. Στείλτε μου μηνύματα 9.55 και ενώ στο 54.340 τι θέλετε να το ρωτήσω. Και εγώ θα μεταφέρω τη Δευτέρα στην πρωινή εκπομπή, την μεσημεριανή. Πώς το λένε, θα το ρωτήσω. Ρε παιδί μου, εγώ τι με πει ο άνθρωπος, γιατί παίζει στις ΗΠΑ είναι διαιτητής. Διαπρέπει στο αμερικανικό φούτμπολ σαν διαιτητής και έχει βραβευτεί. Έτσι. Πικαγκάτσι ήταν στην ΕΠΟ εκείνη τα χρόνια. Και όταν έφυγε ο Γκαγκάτσις πήγε στην Αμερική. Και παίζει διαιτητής εκεί στο Λος Άντζελες και τέτοια. Νέα Υόρκη και τέτοια. Και διαπρέπει εκεί πέρα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα κύριε Γαπτόπουλε. Καλημέρα, καλέ μου άνθρωπε.
Μια αφορμή του τον Γκαρσία. Ναι, τον Γκαρσία. Ήθελα να πω. Να πείτε. Ξέρετε τι, πιστεύω ότι τον αγαπάει ο λαός του ΠΑΟΚ, γιατί δεν είμαι ΠΑΟΚ εγώ, ναι. Για το πάθος που έβαζε, για την αγωνιστικότητα. Τι πάθος, και δεν ήξερε και τόσο μπάλα. Τις αγωνιές δηλαδή, τι πάθος, τι θα πει πάθος. Το πάθος γενικά που έβγαζε. Πού μωρέ με τον Πανιώνιο και τον Ηρακλή και τον Άρη, με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, τι πάθος έβγαλε. Τι μάτς πήρε. Έβγαλε. Έλα μωρέ. Έκανε ωραία ευρωπαϊκά παιχνίδια ο Γκαρσία. Ο Γκαρσία ήταν πολύ καλός στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ, γιατί με την εμπειρία του, με το παράστημά του, με την ψυχραιμία του, βοήθησε τον ΠΑΟΚ. Αλλά και πού πήγε ο ΠΑΟΚ, στους 32 της Ευρώπης πήγε. Δηλαδή η Ευρώπη και ο ΠΑΟΚ, και λέμε Ευρώπη και ο ΠΑΟΚ, πού πήγε ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Πήγε ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη στους 16 του UEFA και χέστηκε φοράδα στο Αλόνι. Σοπα μόνο τώρα. Τι, πού πήγε ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Πήρε κανένα τελικό UEFA. Ας είναι και ο Ολυμπιακός. Ας είναι και ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός μπορεί κάτι να πει στην Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη τι να πει, μωρέ. Τι. Με τον Γκαρσία πήγε στους 32. Τη Τζέσσεκα. Εγώ δεν μιλάω για τον ΠΑΟΚ. Εγώ π.χ. ο αγαπημένος μου παίκτης εμένα. Τι ομάδα είναι ο Γκατούζο. Εγώ είμαι Απόλλων. Τι Απόλλων. Απόλλων Καλαμαριάς. Καλαμαριάς. Ο Γκατούζο γιατί είναι. Ο Γκατούζο για το πάθος που έβγαζε. Π.χ. και στον Απόλλωνα. Εγώ έπαιρνα φανέλα του Ηλιάδη. Του Στέλιου. Του Στέλιου Ηλιάδη. Ναι. Ναι. Γουστάρουν τέτοιους ποδοσφαιριστές. Όπως και... Ο Ηλιάδης που είχε πτωτική καριέρα. Μετά τον Απόλλωνα πήγε στον ΠΑΟΚ. Έπαιξε δίπλα στο Ζαγοράκι σαν αμυντικό χαφ. Μετά είχε πτωτική. Δεν ξέρω τι. Είχε κακή ζωή. Δεν ξέρω το παιδί τι έκανε. Αλλά στον Απόλλωνα το χρόνο. Στον Απόλλωνα το μικρό της Καλαμαριάς. Έκανε 7-8 γκολ από τα χαφ. Από τα οχτάρια. Από τα εξαροχτάρια έκανε γκολ. Πάταγε περιοχή, πλάσαρε, σούτερνε, μάρκερνε, έκανε, έβγαινε σε πλαϊνά μαρκαρίσματα πάνω στο μπακ. Πολλές φορές που ανέβαινε και τον έχανε ο εξτρέμ, μπαμ, τάκλιν, μα. Κάτσε ρε καλά, μας μάθετε μπάλα τώρα στα 50 μας, στα 60 μας, στα 70 μας. Αφήστε μαζί σου. Μα όπου πήγαινε, όπου έτρεχε με σπριντ έτρεχε και με 1000, με 100 δεν φοβόταν τίποτα. Δεν σταμάτησε πουθενά. Όπως και θέλω να αναφέρω ότι τέτοιοι παίχτες, ρε παιδί μου, δεν υπάρχουν σήμερα. Δεν υπάρχουν. Όπως ο Μαρκ Βιλμότ τη Σάλκε που όταν έπαιζε μπάλα. Που πήραμε του ΕΦΑ εναντίον την Ίντερ. Ναι, ναι. Με το μεγάλο Ρονάλντο και ποιος δεν έπαιζε. Ας πούμε ο Καντέ της Γαλλίας, εμένα μ' αρέσει πολύ σαν κόφτης. Ο Καντέ. Γκολ όμως δύσκολα θα σου κάνει. Δηλαδή στο ποδόσφαιρο. Ναι. Αυτός πάει, ναι. Πάει όμως και με μια ταχύτητα. Παχταράς δεν λέω, αλλά δεν με πρώτη πάει. Ύστερα εμένα, στη ζωή μου γενικά, δεν μπορώ τους αργούς. Δηλαδή. Πας στο, γυμναστήριο να αθληθείς, ας πούμε, το πρωί 10 η ώρα πας στο box, λέμε. Και ξεκινάς, προπόνεις. Μπαμ, 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 μπαμ. Λέει ο δάσκαλος πιο γρήγορα, πιο αυτά. Άμα πας αργά, πρώτον θα φας ξύλο. Άμα πας αργά, πώς το λένε, στο αμάξι, θα σε βρίζει από πίσω. Άμα πας αργά στη δουλειά, θα σε βρίζει ο διευθυντής, ο ιδιοκτήτης. Άμα πας αργά, ας πούμε, ο Αντώνης ο Γεωργιάδης, ο προπονητής, δύο πράγματα είπε ότι πρέπει να κάνει αργά ο άνθρωπος. Να πηδάει και να τρώει. Και να τρώει. Όλα τα άλλα πρέπει να γίνονται γλίγορα. Και... Τώρα τον παίκτη τον αργό. Εγώ άμα βλέπω αργό, γενικά στο δρόμο περπατάει ρε παιδί μου κάποιος, πώς το λένε, περπατάει, το βλέπω πάει αργά. Τρελαίνουμε, δεν μπορώ ρε φίλε. Ύστερα, ξέρεις το σήμα κατά τεθέν του τεμπέλη ποιο είναι, όταν κάθεται όρθιος, έχει το πόδι το ένα μπροστά και μετά το άλλο το έχει σαν να πλασάρει. Έχει αυτό το κάθισμα του τεμπέλη. Κάνει και το ποδάρι λίγο, αυτό που έχει τη μύτη μπροστά, το λυγίζει το ποδάρι και το άλλο το έχει σαν πλασέ. Αυτός είναι τεμπέλης. Είναι το κλασικό πλασέ του τεμπέλη. Ο όρθιος στη στάση, λυγισμένο το γόνατο το αριστερό, το δεξί πόδι σαν να πλασάρει, να πούμε έτσι, κάθεται, με τις ώρες, όρθιος. Τι λες τώρα. Ρατόπουλε. Τι να πω. Ρατόπουλε. Ναι. Το τελευταίο παιχνίδι που παρακολούθησα που ήταν αυτό το στυλ παίχτη που αναφέρω τώρα, ξέρεις ποιο ήτανε. Και θέλω να με πεις και εσύ τη γνώμη σου. Στον Απόλλωνα, άμα ήταν, μπορεί να μην το θυμάμαι. Όχι, όχι, όχι. Ναι. Πάω Ολυμπιακός το κύπελο που διακόπηκε, ο Καμπιάσου. Το τι πάθος έβγαλε σε εκείνο το μάτς, άσχετα τον κολ. Την κεφάλια που εντάξει είναι φταίει ο αμυντικός και ήταν εύκολο τον κολ. Εδώ το 1-2 λες. Το 1-2. Ναι, ναι, αυτό το μάτς, φίλε, διακόπηκε επειδή ο προπονητής του Ολυμπιακού ήταν Λακαμάς. Και θα σου πω το λόγο. Ναι,
Βρε, ας αφήσουμε το μάτς. Δεν με ενδιαφέρει μας. Για το συγκεκριμένο παίχτη μιλάω. Μιλούσε, σκύβιαζε, έτρεχε δεξιά-αριστερά. Ήταν παντού, ήταν παντού. Και το χάρηκα, δηλαδή, χάρηκα που ήρθε στην Ελλάδα αυτό. Ύστερα, μετά με τον Τζιόλι, έχω μια διαφωνία με τον Τζιόλι. Καλός παίκτης. Ψηλό παιδί, δυνατό παιδί, ξέρει μπάλα. Άμα παίζει ο παίκτης σε τετραγωνικά γκαρσονιέρας, δηλαδή 10 μέτρα μπροστά, 5 πίσω, 3 αριστερά, 2 δεξιά κτλ. Εγώ αυτούς τους παίκτες δεν τους γουστάρω. Έτσι, εγώ τους ηγένω. Δεν τους γουστάρω. Αυτούς τους ανίδρωτους. Αυτούς τους, δηλαδή, ξέρω μπάλα, ξέρω να στέκομαι, θα παίξω με το σώμα. Αυτά γινόταν πριν 40 χρόνια. Έπαιζε, λέει, αργά αυτά. Δεν είναι αυτό τώρα. Πάει. Τελείωσε αυτό. Παίχτης που δεν τρώει μια κόκκινη κάρτα κάθε 10 χρόνια, ροδούπλε, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, αυτά. Έχω ένα θέμα με τους αργούς. Τι να πω, δηλαδή, μπορεί να κουσούρει δικό μου ή να είμαι εγώ στραβός και οι άλλοι να πάνε κανονικά. Εγώ πάω πιο γρήγορα, δεν ξέρω. Είναι θέμα. Όχι, φταίει τα αεροπλάνα που από πάνω μας έριξαν αυτό το φάρμακο. Μας ψεκάσαν τα αεροπλάνα. Μπορεί. Ναι, μας ψεκάσαν τα αεροπλάνα. Επόμενος κύριος, μας ψεκάσαν τα αεροπλάνα. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, οι γραμμές είναι ελεύθερες. Είναι και 40 και 39. Άλλους 3, 4 και 5 ακόμα προλάβουμε να τους πάρουμε. 2-31-0. 90-90-90. 98-80-90. 9-55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Οι γραμμές είναι ελεύθερες. Πάμε στο φίλο, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Τι κάνετε? Χρόνια σας ακούω, αλλά μια φορά έχω πάρει μόνο. Ναι, αλλά παράτα τον πληθυντικό, γιατί θα μας ρουφήξεις τα υγιή κύτταρα. Πάμε, έλα. Καταρχήν κλαίω με το πλασέντο τεμπέλι που είπες πριν. Ρε πλάκα κάνεις. Δες τη στάση. Ειδικά άμα δεις κοπέλα. Αυτό συνήθως το κάνουν οι γυναίκες με το πόδι. Αλλά είναι το κλασικό στυλ του αρχιτεμπέλι. Το πλασέ, το ποδά έτσι, όρθιος. Και μετά αλλάζει ποδάρι. Βάζει το άλλο το ποδάρι αριστερά και κάνει το δεξί έτσι. Είναι χαρακτηριστικό. Άμα δεις τέτοιον, είναι τεμπέλης. Πάει. Βαρύ κάθισμα θα δεις. Βαρύ κάθισμα. Σήμερα οι φυσιοθεραπευτές μου λένε η μάστιγα, λέει. Η μάστιγα είναι οι κύλες. Στη μέση. Εγώ έβγαλα κύλη από την πολλή προπόνηση. Μου λέει ο φυσιοθεραπευτής. Μάλλον όχι φυσιοθεραπευτή, έχω το Γιακουμίδη. Ο χειροπράκτης που μου κάνει ανατάξεις. Έχεις διαλύσει τη μέση σου, λέει, 25-30 χρόνια προπόνηση. Την έχεις σκίσει, λέει. Κράτς, κρούτς, με ίσιοσε. Λέει όμως αυτός, ότι λέει μάστιγα, λέει, είναι, λέει, αυτό από το καθισιό. Εσύ, λέει, το έπαθες, λέει, από την πολλή γυμναστική που κάνεις, τις βλακίες που κάνεις. Βάρη, στρίψιμο, box, εκρηκτική προπόνηση στα 47-46. Βλακίες τώρα, ναι. Σε γνωρίζει πριν 7 χρόνια στον Άγιο Λουκά πάνω. Πριν 7 χρόνια στον Άγιο Λουκά, κάνα καρκίνο θα είχα στον το πατέρα μου, ναι. Ναι. Θυμάμαι τα γενέθλια που έχεις κάνει στους γονείς σου. Όχι, εγώ δεν κάνω τέτοια φίλε. Δεν είμαι συναισθηματικός. Άλλοι κάναν γενέθλια και συμμετείχα εγώ, ναι. Ναι, το θυμάμαι. Εγώ είμαι νοσηλευτής εκεί. Τι γενέθλια τώρα. Αυτά ήταν βλακίες της μάνας μου. Θα πέθαινε. Ο άλλος τον έκανε γενέθλια που ήταν 50 χρόνια, την είχε εγκόμενα γυναίκα, ραβωνιαστιά κτλ. Λίγο τον αγαπούσε, φαίνεται. Τον αγαπούσε, Πώς το βλέπεις τον ΠΑΟΚ φέτος? Μέτριο. Ρίχα νερά πάλι, ούτε λεφτά, ούτε τίποτα. Θα είναι πιο σοβαρός στην άμυνα. Δεν θα είναι αυτό το ξέφραγκο αμπέλι. Ανοιχτή πίσω και βαράτε, ας πούμε, με αντεπιθέσεις κτλ. Δεν θα είναι αυτό το πράγμα. Θα είναι πιο σοβαρός στην άμυνα. Θα δω άμα κάνει υπέρβαση στο δεκάρι, στο στόπερ. Τερματοφύλακα πήρε. Δεν έχω άποψη, δεν τον ξέρω, θα σου πω ψέματα. Δεν το ξέρω το παλικάρι, δεν είναι καλή ηλικία. Έχει τώρα, αν έχει τραυματισμούς, είναι το δηλαδή είναι γεννήθηκε Fiat, ο συνοσηλευτής ξέρεις. Γεννιέται ο άλλος Mercedes. Δεν αρρωσταίνει, δεν παθαίνει τίποτα. Γεννιέται ο άλλος Fiat. Όλη την ώρα στον γιατρό, στον νοσηλευτή κτλ. Αν γεννήθηκε Fiat και γι' αυτό το λόγο, ας πούμε, με τους τραυματισμούς, δεν ξέρω. Σωματότυπο έχει ψηλός, είναι δυνατός κτλ. Αλλά δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να βγάλει αυτός κτλ. Αν είναι καλύτερος από τον. Πώς το λένε, από τον Γλύκο και από τον. Από το Βελίδι. Εκεί είσαι ακόμα, Άγιο Λουκά είσαι. Ναι, εντάξει. Κατσάρκας καλά είναι, ρε. Καλά είναι, μια χαρά. Κατσάρκας είναι δύναμης. Ναι, ευτυχώς δεν έχουμε παραγωγή. Όχι, είναι δυνατό
δυνατό μαγαζί επάνω, δηλαδή. Ποτέ. Εγώ 5,5 χρόνια είμαι περίπου, 6. Δε. Ναι, γιατί εγώ που στον Κιανό Σταυρό είναι απλήρωτη 5 μήνες, 6. Ενώ στον Άγιο Λουκά είναι πληρωμένη. Ο Κατσάρκας πληρώνει. Κανονικά, όντως. Κανονικά. Είναι gentleman. Τον έκανα εγώ μια μανούρα. Μια μανούρα τον είχα κάνει εγώ εκεί τότε με τα αίματα. Δεν ξέρω αν ήσουν στη Φασαρία κτλ. Σε 5 λεπτά έλυσε το θέμα ο Κατσάρκας. Περάστε, κύριε μου, ελάτε εδώ. Τι φωνάζει. Λέω αυτοί δεν μου δίνουν τα αίματα, ξέρω εγώ. Μπαμπά, πήρεμο, πάω σε 3 λεπτά, 2 τηλέφωνα. Σε ακούω χρόνια και με 2 φίλους μου και είχαμε πει αν μπορούμε να έρθουμε, ρε παιδί μου, να σε ακούσουμε από κοντά. Να έρθετε μέχρι 5 Αυγούστου βράδυ. Μεσημέρι με τον γουρούνι μπορεί να τσακωθείτε, να πούμε. Θα έρθετε ένα βράδυ, αλλά θα με πάρετε τηλέφωνο πιο μπροστά εδώ εκτός αέρα. Να πω το φύλακα, γιατί άμα δει κανένα σωματό, κανένα δυνατό, έτσι κανένα ψηλό, φοβάται ο φύλακα να το βάλει μέσα, σου λέει. Ναι, βάζει τις πιο αδύναμες μέσα, κατάλαβες. Μέχρι πέντε. Μπορέσουμε να δούμε κανένα Σεντόνι ή τίποτα. Κοίταξε τώρα, εγώ βασικά θέλω να πάει για να έχει και τζέρτζελο, να έχει και διαφημίσεις, να έχει και. Ξέρεις, είναι. Είναι όλη μαγιά και όλα τα προαθλήματα για τις μαλακίες. Ναι, εντάξει. Σε περιμένω εκτός αέρα μου τηλεφωνείς μέχρι 5 Αυγούστου. Μετά τις 25 θα ξανάρθω εγώ. Έγινε. Ωραία, ωραία. Έγινε. Χάρηκα πολύ. Καλή συνέχεια. Για χαρά. Δύο Αμερικάνοι από το Σαν Ντιέγκο κάνανε 27 χρόνια μαζί στον ίδιο σταθμό και εσύ τα γάρι θες και γκίνες. 11 μέχρι τα 27 πόσα χρόνια είναι, ρε. 11, 21, 22, 16 χρόνια. 46 ο κόκκινος, 56, 57, 60. Θα ζήσει μέχρι τότε, θα ζήσουμε. Τρίχες. Επόμενη γραμμή. Α, θα πεθάνουμε μέχρι τότε. Καλημέρα, ναι. Έλα, Ραπτόπουλε, εγώ καλώς. Είμαι. Έλα, φιλέ. Ατάκες κόκκινου. Τι έγινε. Δώτα τυχεία σου, δώτα τυχεία σου. Διαφέρει κανένα. Σκάσε, ρε, σκάσε. Σχώρα με, λέει. 200-500. Καλύτερη ατάκα του κόκκινου είναι το δώτα τυχεία σου. Και τα τελευταία που είναι τη λέξη μπρίο. Λέγε, ρε, βρήσε τώρα. Λέγε. Έλα, εγώ είμαι. Μάλιστα, ναι, ποιος είναι, ναι. Έλα, ρε, τι να σε βρήσω, δεν θα σε βρήσω. Γιατί σε ακούω. Λέω, είμαι ένα. Ναι. Είμαι ένα 82-99 κιλά, θα με βάλουν, ναι. Πού να σε βάλουν. Μέσα να έρθω να σε ακούσω κι εγώ από την Ολλανδία. Πρέπει ή να χάσεις μερικά κιλά ή να ψηλώσεις. Τι, χάνω κιλά, χάνω κιλά. Ήμουνα στα 160. Θα έρθω να σε παλέψω. Θα με παλέψεις. Ναι, ναι. Και γιατί να μην παίξουμε box και να με παλέψουμε. Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις, αδερφέ, ό,τι θέλεις εσύ. 1,82-99 κιλά, μάλιστα. Ναι, ναι. Εντάξει, έλα. Έλα. Είμαι όμως λαβραντισμένος. Ναι. Κιλά έχεις παραπάνω, έτσι. Τι λέει. Ναι. Καλά, ρε, καλά. Σήμερα Παρασκευή, γιατί σ' άφησα μόνο σου κανένα γιατρό, δεν έχεις εκεί πέρα. Ποιο γιατρό, όχι. Καταρχήν ο Νίκος από τα Γιαννιτσά έχει κάτι δικά του θέματα. Θα τον δω αύριο μαζί μου. Θα πάμε θάλασσα, πάρει τα παιδιά να κάνουμε καμιά βουτιά. Οι πετμεζάδες, να πούμε, την έχουν δει, μπρούκλιδες να πούμε. Θα έρθουν μετά τον Αύγουστο. Ναι, εντάξει, μόνοι. Για πες τώρα για τον ΠΑΟΚ πώς το βλέπεις. Εμείς εδώ στο Άρνεμ βλέπουμε τις προπονήσεις του. Καλός φαίνεται, πολύ δυνατός. Από τις προπονήσεις κατάλαβες δηλαδή ότι είναι καλός. Είναι καλός, ρε φίλε, και 14 γκολ. Εδώ ο Παναθηναϊκός, γιατί βάζει αλλοσύμβε, δεν μπορέσαμε να το βάλουμε 3 γκολ. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ θα είναι σφιχτούρα πίσω. Θα είναι σφιχτός. Ναι. Δηλαδή πόσα μάτς θα είναι, 16 ομάδες και 16-30 μάτς, θα έχει παθητικό κάτω από 25 γκολ στο πρωτάθλημα. Καλά, Ραπτόπουλε, σε κλείνω τώρα. Ναι. Θα έρθω από κοντά να σε βρω, να κεράσω και γλυκάκι. Τι, Περγαμόντο? Ό,τι θέλεις, μάγειρα, σήμερα ό,τι θέλεις θα κάνω για πάρτι σου. Εγώ τρελαίνομαι. Θα σε φέρω σαρά γλάκια να φας. Μπα, εγώ τρελαίνομαι για κουτίνκα, ό,τι θέλεις. Όχι κουτίνκα, ρε, πουτίνκα λέγεται. Δεν μου λες γαλακτομπούρεκο. Εγώ τρελαίνομαι για γαλακτομπούρεκο, φίλε. Και γαλακτομπούρεκο, ό,τι θέλεις, yeah. Ό,τι θέλεις. Θα φέρω ένα ταψί να φάτε μαζί με τον κόκκινο να σας γνωρίσουμε και από κοντά. Δεν μου λες, απάνω μάγειρας είσαι δηλαδή. Ναι, ναι, μάγειρας είμαι. Βοηθός μάγειρα και ο μάγειρας εδώ σε ακούει. Θέλεις να το μιλήσεις. Σε ελληνικό. Δεν σε μιλάει ο μάγειρας. Σε ελληνικό εστιατόριο είστε. Σε ελληνικό, φίλε, σε ελληνικό. Ξέρεις, λένε ότι οι Έλληνες. Πώς το λένε αφεντικά. Είναι περίεργοι, αλλά εμείς βρήκαμε τον κατάλληλο. Είναι από τους 99, ο 101ος από αυτούς που πληρώνει στην ώρα του, μας προσέχει, είναι ο καλύτερος. Δεν μου λες. Δεν τώρα, έχω κανένα παράπονο. Αυτό γιατί συμβαίνει κατά την άποψή σου και όλοι λένε λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, θα σου πω. Είσαι μυαλωμένος, βλέπεις τα πράγματα έτσι με διαφορετικό μάτι, με κακό μάτι βέβαια σε κάποια πράγματα. Ναι, τα φράγκα σε ενδιαφέρουν μόνο. Ναι. Τίποτα, για τους άλλους τους έχεις, η οικογένειά σου και τα φράγκα. Η αλήθεια αυτή είναι, εμείς σε πάμε γιατί είσαι ο Ραπτόπουλος τόσα χρόνια. Mm.
δεν σκέφτονται με καινούργια νοοτροπία. Σκέφτονται όλοι με την παλιά νοοτροπία. Έκαναν φράγκα. Τα φράγκα τότε ήταν διαφορετικά. Έφκανες εύκολα λεφτά, τα ξέρεις. Δεν χρειάζεται να λέω 25 χρονών. Αυτοί τώρα είναι παλιοί Έλληνες, δηλαδή. Και έχουν παλιοί πάρει... Έλληνες. Ναι, δεν θα βρεις καινούριους Έλληνες. Ναι. Θα βρεις από παιδιά μπαμπάδων που ήταν στην Ολλανδία, που ήταν στη Γερμανία. Τώρα, άμα πας, μήπως δεν θέλουν να τους πάρετε τον αέρα και να αρχίσετε εκεί τα κολλητιλίκια και σας έχουν σε απόσταση να πούμε. Γι' αυτό το λόγο. Εμείς με τα αφεντικά μας δεν κάνουμε τίποτα. Εμείς πηγαίνουμε στη δουλειά μας και μετά έχουμε ξεχωριστές ζωές. Ούτε θέλουμε να τους ενοχλούμε, ούτε να μας ενοχλούν. Θέλουμε να μας πληρώνουν. Ναι. Θέλουμε να μας πληρώνουν αυτά που δικαιούμαστε. Θέλουμε τις άδειές μας και δεν λέμε τίποτα. Ας δουλεύουμε και 10 ώρες. Πλέον έτσι όπως είναι τα πράγματα. Αλλά λες ότι... ότι οι Έλληνες εργοδότες εκεί είναι παλιωτόμαρα οι περισσότεροι. Λίγοι είναι οι καλοί. Αυτό λέω. Ναι, οι περισσότεροι είναι παλιωτόμαρα. Θα σου στείλω και στο άρθρο να βάλεις μια μέρα να δεις. Ναι, μου κάνει εντύπωση, γιατί άμα δεν το ζήσεις δεν μπορεί να το... Το λένε δηλαδή εκατοντάδες άτομα που έχουν πάρει τηλέφωνο από Γερμανία και όλοι λένε το ίδιο πράγμα. Τώρα είσαι ο πρώτος που λες ότι το αφεντικό το δικό μου είναι καλό. Μάλλον σε ακούει το αφεντικό τώρα, γι' αυτό το λες, φαντάζομαι. Όχι, όχι, φίλε μου, δεν με ακούει το αφεντικό, δεν έχει καμιά σχέση με τέτοια. Είναι 25 χρόνια στην Ολλανδία. Είμαι τόσα χρόνια στο Μετρόπολης, είσαι ο πρώτος που τηλεφωνεί, που δουλεύει σε Έλληνα και λες ότι είναι σωστό το αφεντικό μου. Είναι σπουδαίο. Εγώ σου λέω, άμα θα έρθεις κάποια στιγμή, γιατί το αφεντικό μου Έλληνας είναι κατεβαίνει, θα σου πάω να το γνωρίσεις, να δεις τι άνθρωπος είναι και θα αλλάξεις και εσύ γνώμη, γιατί λένε πολλοί και είναι πολλοί που. Εντάξει, δεν τους είναι εκεί αυτοί για τα λεφτά, ναι. Αλλά ο δικός μας σαν άνθρωπος μας πληρώνει, μας φέρεται με τα ένσημά μας κανονικά, μας φέρεται σαν άνθρωπος από άποψη, ναι. Δεν χρειάζεται να το ρωτήσεις για να πιεις μια κοκακόλα, ναι. Δεν χρειάζεται να το παραχέσεις, ξέρεις και εμείς είμαστε Έλληνες, είμαστε βρωμιάριδες. Εμείς αντί να πιούμε μια κοκακόλα πρέπει να πάρουμε να πιούμε 10, γιατί είναι τζάμπα. Δεν θα λέμε τώρα εδώ, και εμείς ότι είμαστε άγιοι. Εδώ από Ελλάδα από πού είσαι? Από Σέρες είμαι, από Σέρες είμαι. Μέσα. Σεραίος είμαι, ναι, σε μέσα σεραίος είμαι. Σεραίος, μάλιστα. Θα είσαι και δεξιός, θα είσαι και δεξιός. Δεν σας ακούω, ναι. Ραπτόπουλε, ναι. Δεν ασχολούμαι με μπάλα. Εσένα πάω και τα παιδιά εκεί στο Μετρόπολης. Ναι, πάει. Δεν ασχολούμαι με την μπάλα. Μάλιστα, καλώς. Εντάξει, ναι. Καλά. Άγια αγόρι, φιλιά, καλή δουλειά. Καλή συνέχεια μάλλον. Λοιπόν, πάμε. Έλα φίλε. Καλώς τον. Βασικά σε πήρα για αυτό που είπες ότι απαξιείς τους αργούς παίχτες. Κοίταξε, αν μιλήσεις για όλες τις... Τώρα μιλάμε για λίγο για μπαλίτσα να μιλήσουμε. Ναι, όχι απαξιώνω, δεν μπορώ, με κουράζουν. Ναι, εντάξει. Δεν με ξεσηκώνουν, δεν με... Πώς να σου πω, δεν με ταράζουν, δεν με φτιάχνουν, πώς να σου το πω. Συμφωνώ ότι το σύγχρονο ποδόσφαιρο στηρίζεται πάρα πολύ στη ταχυδίνα. Η Γαλλία, ας πούμε, προχθές που είδα τα χάφτης, μετά τον αμυντικό χάφ τον έναν που έπαιξε. Ενθουσιάστηκα, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω. Χάνα την μπάλα, γρήγορες επαναφορές, διεισδύσεις με την μπάλα κάτω, πάσες γρήγορες, αυτό. Χωνόντουσαν μέσα στον κενό το χώρο, παίρνανε, δίνανε. Δηλαδή, δεν με κουράσανε. Ενώ και ντύραμε τον Κρος και τον Οζίλ, με κουράσανε, για παράδειγμα. Αυτό θέλω να πω. Ναι, εντάξει. Ναι. Εγώ θα σου θυμίσω, επειδή μάλιστα τα τελευταία δύο-τρεις φορές πήρα. Ναι, πες μου την ποδοσφαιρική σου άποψη. Για πες μου, για πες μου. Εγώ Μαριάνος, δεν μπορώ να ξεχάσω τον Ρονάλντο Γιάρο, ας πούμε. Ο οποίος δεν ήταν ο γρήγορος παίκτης, αλλά είχε μυαλό. Αυτό δεν μπορείς να τον πει, να τον απαξιώσεις. Ναι, κοίταξε, σου είχα πει όμως για τον Ρονάλντο Γιάρο ότι ήταν ο αγαπημένος μου στόπερ. Ναι, είδες όμως ότι εδώ η ταχύτητα δεν παίζει ρόλο. Ναι, κοίταξε όμως, εγώ θα σου απαντήσω ποδοσφαιρικά γιατί έχει σωστή τοποθέτηση. Ο Ρονάλντο Γιάρο ήταν γρήγορος στο μυαλό. Οπότε ναι. Την οποιαδήποτε σωματική αργοπορία είχε πνευματική ταχύτητα. Κοίτα. Δηλαδή, είναι... δηλαδή δεν πήγαινε γρήγορα στη φάση, πήγαινε πιο μπροστά από τη φάση. Αυτό ναι. Είναι, αλλά αυτό είναι, έχει φανταστικό ένστικτο να διαβάσει τη φάση πιο γρήγορα. Ναι. Εγώ ήμουνα ενθουσιασμένος με τον Ρονάλντο Γιάρο και ένας λόγος που έπαιξε ο Αβραάμ Παπαδόπουλος ποδόσφαιρο, αυτό το ταγάρι. Ήτανε ταγάρι, ταγάρι. Το ταγάρι αυτό έπαιξε μπάλα εξαιτίας του Ρονάλντο Γιάρο και εξαιτίας του παιχταρά του Μέλμπερκ. Κοίτα. Επειδή εγώ ο Μέλμπερκ και ο Ρονάλντο Γιάρο, που και ο Μέλμπερκ ήταν πιο γρήγορος βέβαια από τον Ρονάλντο Γιάρο, είχε μεγάλη ποιότητα,
Αυτοί εδώ δώσανε στον Αβραάμ Παπαδόπουλο 30% πάνω στην καριέρα του. Έκανε κι άλλοι. Αν έπεφτε δηλαδή ο Αβραάμ. Ναι, αν έπεφτε ο Αβραάμ, συγγνώμη, σε βαλούτες στόπερ, και λεφτά πολλά δεν θα έπαιρνε. Στον Ολυμπιακό δεν έκανε μάπα παιχνίδια, εντάξει. Ποιος? Ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ πήρε από το Μέλμπεργκ το OK την εκκίνηση και από την άλλη μεριά. Είχε και τις αβάντες του, είχε και καλή ομάδα, είχε και χαφ, είχε και διαιτησίες, είχε και τσαμπουκά. Δηλαδή, είχε και αυτό που λέμε την ανθυποβολή, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Δεν ξέρεις που θέλω να πω. Συμφωνώ με αυτό που λες. Αλλά αυτό που λες ήταν ένας παίκτης αργός στο σώμα, τεράστια ταχύτητα σκέψης. Πιο γρήγορα. Εγώ πάντως βλέπω, ας πούμε, από ένα συγγενικό μου πρόσωπο που είναι προπονητής και συμβουλεύει, ας πούμε. Ναι, ναι, τι σου λέει. Όχι, όταν μιλάει, ας πούμε, τον βλέπω που πάντα θέλει να πέφτει ο αμυντικός πρώτος στην μπάλα. Αυτό δηλαδή είναι δεδομένο για ένα στόπερ. Το πάντα βλέπω ότι συμβουλεύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν πάει να γίνει, ας πούμε, μια σέντρα, ξέρω εγώ, ή μια γιώμα, να μπει μπροστά. Ναι, βέβαια. Αλλά βέβαια πρέπει να έχει και αντίληψη. Έτσι δεν είναι? Ταχύτητα, αντίληψη. Τώρα το θέμα της ταχύτητας. Η άμυνα που είναι τέχνη, που έλεγε ο Χατζάρας, δεν ήταν μακριά από την αλήθεια. Κοίτα, αυτό που λέει. Το θέμα όμως ταχύτητας είναι σε συγκεκριμένες θέσεις. Δηλαδή, ένα σεντερφόρ πλέον δεν μπορεί να είναι αργό. Εκτός άμα είναι να πούμε. Θες, είδαμε δύο αργά σεντερφόρ. Τον Ζιρού και τον Μίλερ είδαμε αργά. Ναι. Και δεν μας άρεσε, δεν μας άρεσε αυτό. Γιατί έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Πάει στην ταχύτητα το ποδόσφαιρο. Απλά όμως ένα αμυντικό μαζί με έναν γρήγορο αμυντικό, όταν είναι δίδυμο αμυντικό, α πούμε, ένα να είναι γρήγορο και ένα είναι ο εγκέφαλο. Ξέρεις τι έγινε αυτό άλλο. Αυτό μπορεί να γίνει. Ναι, μπορεί να συνδυαστεί αυτό. Ναι, ξέρεις τι παρατήρησα στο ποδόσφαιρο τα τελευταία 20 χρόνια. Ότι έχουν αποκτήσει πολύ μεγάλη ταχύτητα οι στόπερ και οι αμυντικοί χαφτά εξάρια, μεγάλη ταχύτητα και μεγάλη βελτίωση και σε τεχνική. Την ανάλογη βελτίωση δεν την πήραν οι επιθετικογενείς παίκτες. Γι' αυτό οι center for φαίνονται πολύ αργοί. Δηλαδή, πλέον ο center for, ο ψηλός, πρέπει να ξέρει και μπάλα και να είναι και γρήγορος. Κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Εδώ ολόκληρες εθνικές, ο Μίλερ κόλωσε. Ο Ζιρού κόλωσε. Και λέγαμε, ας έβαζε το Γκρισμάν center for. Μας ερεθίζει το μυαλό, δηλαδή, να πάμε σε άλλες σκέψεις. Μα λέει με μετά. Τα extreme πλέον κλείνουν προς τα μέσα. Όταν έχεις βαρύ center for, πρέπει να κλείνουν πολύ κοντά τα extreme. Αν έχεις extreme στοιχεία extreme, δηλαδή, πρόσεξε, αν έχεις αργό center for και δεν παίζεις και με extreme, γιατί συνήθως τα extreme πάνε να κατηργηθούν και παίζουν συνήθως οχτάρια εκεί πέρα, έχεις πρόβλημα μεγάλο. Ναι. Έχεις πρόβλημα μεγάλο. Έχεις τεράστιο πρόβλημα. Άρα θα πρέπει, αν έχεις αργό center for, Steel Klaus που ταχώνει όμως, θα πρέπει να έχεις καλούς εξτρεμιστές, εξτρέμ. Για μπούκες. Βέβαια. Αν έχεις διεισδυτικό center for, που ξέρει και μπάλα και σκοράρ και τα λοιπά, σε παίρνει να βάλεις και ένα οχτάρι από τη μια μεριά και να παίξεις με τρία χαφ για να έχεις περισσότερο στο κέντρο, να πούμε, χώρο για μαρκαρίσματα και τέτοια. Ναι. Άρα λοιπόν η συνταγή το μυστικό είναι τι συνταγή θα φτιάξεις. Η Γαλλία θα το πάρει, πιστεύω, γιατί από τη μέση και μπροστά. Καταρχήν έχει ένα καντέ φανταστικό ανασταλτικά. Πολύ τσαμπουκά βλέπω εγώ στη Γαλλία. Ναι, και πολύ έχει μεγάλη διείσδυση, ταχύτητα, τέχνη, αυτό εκτέλεση λοιπόν από τους μπροστινούς. Δεν νομίζω ότι θα αντέξει η Πορτογαλία. Αυτό εκτιμώ. Εντάξει, η Πορτογαλία δεν είναι. Κοίτα, η Πορτογαλία δεν πρέπει να κάνει ένα σοβαρό αντίπαλο τώρα. Ναι, ποια ομάδα ήταν μεγάλη. Δηλαδή αυτά που είδα. Ποια ομάδα ήταν δυνατή. Αυτά που είδαμε. Ναι, ποια είναι. Είχε τυχερή τέτοια, να πούμε. Εντάξει, ο Σάντος το πήγε καλά το έργο, γιατί αν έπαιζε. Αν έπαιζε άλλο στυλ ποδοσφαίρου, θα είχαν. Να μιλήσουμε αντικειμενικά. Ναι. Δεν μπορούσε να το πει κακό προπονητή. Όχι, βέβαια. Σε καμιά περίπτωση. Όχι. Αλλά ήταν τυχερή σκληρώση. Έτσι. Του έπεσε το ζάρι. Στήσαν και το 3-3 με την Ουγγαρία. Μια χαρά. Λογικά δεν μιλάμε. Λογικότατα μιλάμε. Τώρα κοίταξε, για να τελειώσω. Σήμερα εντελώς συμπτωματικά, έτσι πως έκανα ζάπινγκ, ήταν τον Γκάλι. Τον είδα και εγώ στην Ετένα κάπου. Περίπου τα ίδια συμπτωματικά στον Μπάσιλ, ξέρεις. Δηλαδή. Ότι έχει αλλάξει το θέμα τεχνικής και πιο πολύ είναι στη δύναμη, στην αλτικότητα, στην δύναμη, σε αυτά δηλαδή. Και ο Γκάλι σήμερα μπορεί να έβαζε, ας πούμε, 25 πόντους, 30, έτσι. Κοίτα, ο Γκάλι. Αν ο αντίπαλός του έβαζε και αυτός 30,
και στο μαρκάρισμα ήταν μια ή άλλη, κατάλαβες. Ο Γκάλης ήταν, ξεχώριζε γιατί ήταν και τρομερά γυμνασμένος. Για την εποχή του, βέβαια. Έλεγε ο Ιωαννίδης, ας πούμε, ότι δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου, λέει, τους βραχιαίους και τους χιλιακούς. Κτίνος είναι, ρε. Προφανώς έκανε σπασίματα στον αέρα. Αλλά άλλο θέλω να πω. Εκείνη την εποχή, και σε ομαδικά θύματα, μπάσκετ και ποδόσφαιρο, ας πούμε, η τεχνική ήταν γιατί μονίμως ήταν με την μπάλα στο χέρι. Ακόμα και στις σαλάνες. Ναι. Άμα θυμάσαι. Ναι, 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 ναι. Τώρα είναι η ταχυδύναμη, η βάρη, τα παιδιά κάνουν από τα 18. Εντά. Και τι βάρη. Ποιος είναι ο αδερφός μου. Τα σωστά. Μου, βάρη έκανε στα 26 του. Τα σωστά βάρη. Τα λάθος βάρη μπορεί να καταστρέψουν και τον αθλητή. Ναι, κάτω από τα 18. Αλλά εδώ μιλάμε ότι για την τότε εποχή βάρη δεν έκανε ο ποδοσφαιριστής στα 20-21. Ποιος τα έκανε βάρη, τρελός είσαι. Ναι, ήταν. Εντάξει, ο Πελέ, ας πούμε, για παράδειγμα. Πέρναν κάτι βαριές μπάλες, να πούμε, που από τα χωριά οι παίκτες λέγανε οι μπάλες οι τρανές και κάνανε κοιλιακούς. Γιατί τι κάνανε βάρη, τρίχες. Κουβαλούσε ένα τον άλλον. Κουβαλούσε ένα τον άλλον. Άκου να δεις τι βάρη κάνανε. Κουβαλούσε ένα τον άλλον και τρέχανε και καταστρέφαν τη μέση τους, τα γόνατά τους κτλ. Τέτοιες βλακίες κάνανε. Ανεβαίνανε. Εμείς έχουμε κάνει μια προετοιμασία στους εραστέχνες του ΠΑΟΚ. Έπαιρνα εγώ τον άλλον 70 κιλά άνθρωπο και ανέβαινα την κερκίδα της σειράς 4 και κατέβαινα και ανέβαινα και κατέβαινα. Φίλε, καταστροφή, γόνατο, γοφός, μέση. Πού να μην φάω τον πέμπτο σπόνδυλο, ας πούμε, στα 45 μου. Ναι. Τον Άρη πώς το βλέπεις? Τον Άρη. Mm. Περιμένω, ρε φίλε, δεν έχω άποψη προς στιγμή. Τι να πω, ρε φίλε. Κοίτα, και περιμένω, ξέρεις γιατί, μιλάω, γιατί μέχρι στιγμής ο Γαρυπίδης ήταν εντάξει. Βέβαια. Αυτή τη στιγμή ο Άρης δεν έχει στην οικογένεια κανένα και περιμένει από τον Καρυπίδη. Αυτό το είναι. Μόνο, μα δεν ήταν όμως και εντάξει, δεν ανέβασε την ομάδα γρήγορα. Σιγά, τάκ, τάκ. Την ανέβασε. Είναι παίκτες οι οποίοι. Κακά τα ψέματα. Όποιος και να είναι ο Κόκκι, όποιος και να είναι ο Τάτος. Δεν ξέρω τώρα σε τι γίνεται. Βρίσκω δυσκολία στο οικονομικό και δεν ξέρω πού θα βρει τα λεφτά να κάνει μεταγραφές. Το μόνο που δεν τήρησε προς τιμήν είναι καθάριση. Ποιο, τα 300 στον ΑΣ. Αυτό μόνο δεν έχει τηρήσει. Να σου πω μια αλήθεια. Θα σου πω εγώ μια αλήθεια. Εγώ τον ΑΣ, Άρη, ΠΑΟΚ, Ηρακλή, Ολυμπιακό κτλ. Τους θεωρώ ταβαντζίδες. Δηλαδή, θες να κάνεις ερασιτεχνικό αθλητισμό. Μάλιστα. Παίρνεις λεφτά από τους μπαμπάδες. Παίρνεις από τις μανάδες. Παίρνεις από τους αθλητές. Παίρνεις. Πληρώνεις κανέναν. Τρίχες. Ερασιτεχνικό αθλητισμό. Τις προάλλες πήγαινα King Box ένα του Άρη και ζητούσα τον ψηφίδι κάτι λεφτά και δεν του έδωσε φράγκο. 100 ευρώ. Δηλαδή και που τα παίρνουν τα λεφτά οι ερασιτέχνες τι τα κάνουν. Εδώ είναι ένα θέμα για έρευνα. Λέω λοιπόν. Ραπτόπουλε, σε βλέπω να βγάζει κανένα μέλι πάλι στο κεφάλι. Όχι, μη. Τότε, κοίταξε, για πάσε που ο Ψηφίδης, εγώ ξέρω, ας πούμε, ότι είναι πάρα πολύ εντάξει. Ο Ψηφίδης δεν είναι κλέφτης. Το ξέρω. Ναι. Ο Ψηφίδης έχει ένα ελάττωμα μόνο. Είναι φιλάρεσκος, θέλει να ασχολείται, θέλει να προσφέρει, θέλει να ακούγεται. Αυτό είναι το ελάττωμά του. Δεν έχει. Δηλαδή. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, ξέρω ότι δεν κλέβει. Είναι από για μένα σημαντικό στον Άρη αυτό. Με τον Κάλβο τι γίνεται. Τον Κάλβο θέλουν. Δεν του θέλει αυτού ο Άννα. Καταρχήν, να σε κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ποιος κρίνει συμφέρει αυτή τη στιγμή. Ιδιοκτήτης είναι η Ειρήνη. Ο ιδιοκτήτης είναι η Ειρήνη Καρυπίδη. Είναι η αδερφή του αφεντικού. Πού ρε. Στον Άρη. Το 89% εκεί τα βάζει. Εγώ σου μίλησα για Βέρεια. Και στη Βέρεια είναι. Και δεν μπορούν να τη δώσουν τη Βέρεια. Έχουν πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή τη Βέρεια δεν μπορούν να τη δώσουν. Είπα θα τη δει. Θα την πάρει ο Βρίζας. Ποιος Βρίζας, έφυγε ο Βρίζας. Πάει. Συγγνώμη, περίμενε λίγο. Περίμενε. Και παίρνουν τώρα τον Κάλβο, ας πούμε. Τι είναι η θηγατρική, τι γίνεται τώρα. Δεν το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο Κάλβο πώς πηγαίνει εκεί πέρα για να παίρνει τον Κάλβο, ας πούμε. Που, εντάξει, είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Φυσικά δεν ξέρω τι κατάσταση είναι. Αλλά ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Θα σου δώσω. Θα βοηθήσει τη Βέρεια. Θα σου πω για τον Άρη. Αυτούς ναι, τι γίνεται, δηλαδή, για να παίρνεις τον Κάλβο, ρε φίλε, και δεν παίρνεις, ας πούμε, ένα παιδάκι ή κάποιον άγνωστο. Πάει να πει ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον, ότι πάω να κάνω κάτι καλό, ας πούμε. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που παίρνει τον Κάλβο στη Βέρεια και τον κάθε Κάλβο. Θα σκάσει κανόνι στη Βέρεια. Στον Άρη να μην σκάσει. Στον Άρη αυτούς δεν τους θέλει ο Αναστόπουλος. Εντάξει. Σου λέει, αυτοί βάλαν μέσα τον Άρη. Κάνανε Πάνος τρόικα. Φλαράκι. Ο Τάτος είναι για να μείνει. Θέλει να μείνει. Ο Τάτος είναι μια χαρά. Το χρωστάνε. Και ηλικιακά. Το χρωστάνε 90 χιλιάρικα και λέει. Το ξέρω. Λέει ο Τάτος ο άνθρωπος. Ρε, δώστε μου τα περσινά και θα τα βρούμε τα. Αλλά δώσ' μου τα περσινά. Δηλαδή, ο Αναστόπουλος τον Τάτο δεν τον θέλει.
Νομίζω ότι με τον Τάτο δεν έχει πρόβλημα, νομίζω. Αλλά έχει ποιο να φέρει, άμα φύγει ο Τάτο, ποιο να φέρει, και σε αυτή την ηλικία, έτσι. Με του 7 χρονών δεν είναι. Ο Τάτο έχει ένα θέμα. Είναι 26 χρονών και μοιάζει με 50. Δηλαδή έχει μια μιζέρια να αυτοξύριστο μουσί, ρε Τάτο. Κοίταξε να δει. Καλό παίχτη είναι. Καλό παίχτη είναι, γαμώ το. Μουσί έφτιαξε. Όχι, ρε. Όχι, φίλε. Ναι. Ξεστιφταίει. Όταν αυτό που έχω πει για του πιτσιρικάδε που κάποιοι με κατηγορούν, τότε που εγώ πάντα γουστάριζα του πιτσιρικάδε σε μια ομάδα. Και δεν το λέω εγώ, το λέει ιστορία. Ότι ο Άρης είχε ανέκαθεν πολύ καλού ποδοσφαιριστέ και έχει βγάλει λεφτά. Από τον πιο μικρό ποδοσφαιριστή μέχρι τον πιο μεγάλο έχει βγάλει λεφτά ο Άρης. Στον Άρη. Έχει βγάλει λεφτά και τον Αβραάμ, έχει βγάλει λεφτά και από τον Χαριστέα. Στον Άρη έχει βγάλει και από τον Βασίλη τον Δημητριάδη. Στον Άρη και από τον Κώστα τον Οικονομίδη. Άκου. Και από ποιον, τον Πάμπη τον Μουστακίδη. Ποιος δεν βγήκε. Καρκαμάνι δεν βγήκαν, τι θες δεν βγήκε. Όχι, θέλω να σου πω. Δηλαδή. Άκου το έργο στον Άρη. Ήτανε τότε τα τσικό που βγάζανε παιχταράδες. Έβγαζε ο Άρης παιχταράδες. Κάποια στιγμή μπήκαν οι μάνατζερ στον κόλπο και το πράγμα να πούμε δεν συνέφερε. Και σου λέει τώρα, θα βγάζει το Δουλγεράκι, θα βγάζει τον Μπουγιουκλή, θα βγάζει τον Σαμόλη, θα βγάζει τον Καρκαμάνη, θα βγάζει τον Δημητριάδη, θα βγάζει, ξέρω εγώ, παίχτες, ένα κάρο. Δηλαδή, και τι θα γίνει δηλαδή, εμείς πώς θα οικονομήσουμε. Βγάζουν λοιπόν, διαλύουν αυτό το στυλ στον Άρη. Και μπήκαν οι μάνατζερ και τον πηδήξαν τα ράματα τον Άρη. Τι έγινε στον Άρη, δηλαδή, τι να γίνει άλλο. Ο Άρης ήταν έκτος, έβδομος, όγδος, πέμπτος, ένατος, με παίκτες το 90% από τα σπλάχνα του. Μα έβγαλε και λεφτά. Και έβγαλε και λεφτά. Έβγαλε λεφτά. Έχει βγάλει και λεφτά στο παρελθόν. Και φάγανε και άλλους 5, 6, 10 αεραστέχνες. Που οι μπαμπάδες τους ξέρω εγώ δεν τα δίνανε. Και άστα τώρα δεν είναι να τα λέμε τώρα το βράδυ. Άστο να πάει στο διάλογο. Τέλος πάντων. Θα τα πούμε. Καλό βράδυ. Καλό. Καλό Σαββατοκύριακο. Δεν προλαβαίνουμε. Για να δω. Πέρασε η ώρα γρήγορα. Αυτό είναι καλό. Διαφωνεί ο φίλος μας ο 318 στο θέμα Γκαρσία. Είχε προσωπικότητα, όντως. Χαρακτήρα, όντως. Έδωσε ό,τι μπορούσε, όχι. Δεν κορόιδεψε. Με απογοήτευσε όμως γιατί τον έφαγαν δύο φορές. Προσπάθησαν να τον απομυθοποιήσουν και πάλι γύρισε. Λάθος του. Ωραίος ο 318. Λοιπόν. Ναι, φίλε, πήγε στον φίλο μας το 953. Όχι, δεν συνέβη κάτι. Δεν πρέπει δηλαδή να γίνει κάτι κακό για να χαλάσει μια συνεργασία ή να πάει κάποιος κάπου αλλού. Δεν είναι απαραίτητα να μαλώσεις με κάποιον. Όχι. Σε καμιά των περιπτώσεων. Χιλιοδίδης φορμαρισμένος. Εδώ, απίκο. Και το Σάββατο με Αχιλέα Σλανίδη. Εμείς τη Δευτέρα το μεσημέρι, μετά τον τελικό, εγώ βλέπω τη Γαλλία εύκολα ή δύσκολα, είναι σε καλύτερο φεγγάρι. Ειδικά τα χαφ της και η πλαϊνή της μπροστά, νομίζω ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο. Σε πολύ καλό δρόμο. Δηλαδή, θα πρέπει να σκιστεί όλη η Πορτογαλία να κάνει το παιχνίδι της ζωής του Ρονάλντο, ο Νάνι. Δύσκολο το βλέπω. Μακάρι να το πάρει η Πορτογαλία. Εγώ το συμπαθώ το Σάντος φυσιογνωμικά. Το γουστάρο δεν έχει προκαλέσει εργατικός, δουλευταράς, με την άμυνα, το τσούκου τσούκου του, τίμιος. Θέλω το Σάντος, αλλά βλέπω να το παίρνουν οι Γάλλοι. Να είστε καλά. Ναι, 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 οι Γάλλοι. Να είστε καλά.